Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος ο Βαρδάκας από τη Scuba Life. Φτάσαμε στην τρίτη κατά σειρά παρουσίαση που παρουσιάζουμε σημαντικά ιστορικά ναυάγια στην Ελλάδα. Πριν όμως προχωρήσω λιγάκι με λεπτομέρειες για αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να παρουσιάσω τους πολύ καλούς φίλους και συνομιλητές μου σήμερα. Όπως πάντα, τον Δημήτρη Γκαλόν. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Νικόλα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Σήμερα ξεκίνησαν οι καταδύσεις εμάς. Και όταν είσαι έξω από το νερό και φτιάχνεις τα καταδυτικά σου, πρέπει να φοράς μασκούλα. Έχω μια εκπληκτική εδώ με τετράφυλλο τριφύλι και παπαδίτσες. Έλα, και παπαδίτσες. Τι γιουίδικη είναι αυτή, τι είναι. Έτσι. Καλησπερίζω και τον Αντώνη, τον Κρέντς, φίλο. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σας, άλλους. Τι γίνεται? Όλα καλά. Θα εξηγήσουμε σε λιγάκι την παρουσία των νέων ομιλητών σήμερα εδώ πέρα στο σημερινό μας ναυάγιο. Τζορτζ Βανδόρος, ευχαριστούμε. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι γίνεται, caveman, πολύ μουσι. Πολύ μουσι, ναι. Σκέφτομαι να αλλάξω επάγγελμα, να στραφώ στη θρησκεία λίγο παραπάνω. Λοιπόν, Δημήτρη, Αντώνη και Γιώργο, πάμε λιγάκι σήμερα. Μια εβδομάδα πέρασε, έγινε η δημοσκόπηση. Είμαι χαρούμενος που επιλέχτηκε αυτό το ναυάγιο. Ούτως ή άλλως, εμείς σαν παρέκκι θα τα λέγαμε είτε σήμερα είτε στο επόμενο, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό, θα παρέμενε δηλαδή το Σαν Εντουάρντο στη δημοσκόπηση. Παρά αυτά, οι φίλοι που μας βλέπουν, ο κόσμος ψήφισε, νομίζω 73 ψήφους αν θυμάμαι καλά, ανέδειξε το Σαν Εντουάρντο, που είχαμε την πολύ μεγάλη τύχη, ας πούμε, να βρεθούμε όλοι μαζί και να ταυτοποιήσουμε αυτό το ναυάγιο σε μία αποστολή που κάναμε το 2016, πριν 4 χρόνια. Θέλω επίσης να πω σε αυτό το συγκεκριμένο live σήμερα ότι για σας τους φίλους που μας παρακολουθείτε και θέλετε να στέλνετε τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας, ότι καλό θα ήταν, επειδή γίνονται διάφορες αναμεταδόσεις από διάφορους χρήστες, καλό είναι να στέλνετε τα σχόλιά σας στο Scuba Live, έτσι ώστε να μπορώ, επειδή συντονίζω και διαχειρίζομαι αυτή την κουβέντα, να μπορώ να διαβάζω τις ερωτήσεις που θέτετε και σχόλια, τέλος πάντων, στους φίλους παρέας μας εδώ σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε το ισπανικό ατμόπλιο Σαν Εντουάρντο, το οποίο βυθίστηκε 9 Μαΐου του 1943. Σημαδιακό, Δημήτρη, νομίζω ότι το σχόλιο σου επηρέασε τη δημοσκόπηση. Είμαι σίγουρος γιατί σήμερα βυθίστηκε το Σαν Εντουάρντο στις 9 Μαΐου του 1943, όπως είπες, 78 χρόνια πριν. Και σαν χτες τελείωσε στην Ευρώπη ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος πριν 75 χρόνια. Δηλαδή αυτό το πράγμα έρχεται και δένει όλο. Και για όλους εμάς που ασχολιόμαστε με τα ιστορικά ναυάγια, ειδικά με τα ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι σίγουρα ένα μήνυμα, ας πούμε, ότι παιδιά προσέχετε, πόλεμος δεν είναι καλό πράγμα. Ναι. Σωστό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα, πέρα από την ιστορική παρουσίαση που θα μας κάνεις εσύ, Δημήτρη, για τους φίλους που μας παρακολουθούν, εννοείται έχουμε αρκετό υλικό, γιατί αυτό το ταξίδι που κάναμε ήταν για μένα, έχει καταγραφεί στη μνήμη μου για πάντα. Δηλαδή ήταν το κλίμα, αυτά που κάναμε, αυτά που ταυτοποιήσαμε, τέλος πάντων, είχαμε φανταστικές στιγμές. Μετά το τέλος της ιστορικής παρουσίας και αφού παρουσιάσουμε φωτογραφίες για τα καταδυτικά, για τις καταδύσεις που κάναμε εκεί, θα παίξει ένα βίντεο που έχουμε κάνει. Έχει κάνει ο Γιώργος Βανδόρος. Ο δίτης που θα απεικονίζεται είναι ο κύριος Αντώνης Κρέντς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ερίκο Κρανιδιώτη που έκανε το edit, το cut. Ευχαριστούμε πολύ, Ερίκο.
Και βέβαια, για μένα, πέραν από το ιστορικό κομμάτι, το πολύ ευχάριστο κομμάτι είναι να συζητήσουμε, να παρακολουθήσουμε λίγο αυτό το οδηπορικό μέσα από φωτογραφίες. Όταν τελειώσει και το βίντεο, και προσβλέπω πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Αγαπημένοι φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Να ξεκινήσω λιγάκι, Δημήτρη, όπως πάντα, με μία-δύο ερωτήσεις πάσα για να μπούμε πριν μπούμε στο ιστορικό κομμάτι, θέλω να καλωσορίσω και εγώ τους φίλους, αγαπητούς φίλους, όχι δεν είναι τυχαίοι φίλοι, είναι πολύ αγαπητοί φίλοι, είναι άνθρωποι που και οι δύο μας εκτιμούμε πάρα πολύ και δεν είναι ότι μόνο εκτιμούμε, είναι ότι και η χημεία με εμάς τους τέσσερις λειτουργεί απίστευτα καλά. Αγόρασα έξτρα, το είπα και πριν, αλλά αγόρασα έξτρα τουλίπες για το παρεάκι μας στο βάθος. Και παρακαλώ, ακούω. Οι τουλίπες πώς, γιατί τουλίπες, γιατί? Κοίταξε, εγώ είμαι στα βόρεια, είμαι 3.000 χιλιόμετρα μακριά από εσάς. Εδώ πέρα το φυτό που ανθεί αυτή την εποχή, το λουλούδι που ανθεί, είναι η τουλίπα. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Πολύ ρομαντικούς. Με συγκινείς πάρα πολύ. Θα κρατηθώ αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Μαθαίνεις. Έτσι, δεν εκδηλώνουμε τα ενίκο μη ενδύμω. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, καταρχάς, θέλω να ρωτήσω πώς καταλήξαμε, και βασικά να ακουστεί, πώς καταλήξαμε σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή την αποστολή, σε αυτό το ναυάγιο. Και έχω δύο πράγματα να πω. Το πρώτο είναι ότι μου επιτρέπεις να ανακοινώσω ότι ετοιμάζεις ένα βιβλίο για το υποβρύχιο Κατσόνης, σωστά? Σωστά. Και από ό,τι ξέρω και στις κατηδίας συναντήσεις μας, ασχολείσαι με αυτό το βιβλίο και ερευνητικά εννοώ, εδώ και κάμποσα χρόνια. Ναι, πολλά. Μπράβο. Και στην πορεία αυτή, λοιπόν, στην έρευνα αυτή για το υποβρύχιο Κατσόνης, βρέθηκε σε αναφορές να ασχολήσει για τη δράση των ισπανικών πλοίων στη Μεσόγειο. Είναι έτσι? Ναι, σωστά. Πες μου. Ένα πράγμα να πω εδώ, είναι το υποβρύχιο Κατσόνης είναι συνδεδεμένο με τη βύθισή του στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943 στα βόρεια της Κιάθου. Σε οποιονδήποτε επίσκια το Κατσόνης είναι αυτόματα συνδεδεμένο με τη βύθιση. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι η κορονίδα των ενεργειών, μάλλον των επιχειρήσεων του Κατσόνη, είναι ότι λόγω του Κατσόνης σταμάτησε η δράση των ουδέτερων ισπανικών πλοίων στο Αιγαίο. Και αυτό αποτέλεσε ένα μεγάλο στοιχείο στο βιβλίο μου για το Κατσόνης. Δηλαδή, στο βιβλίο μου για το Κατσόνης υπάρχουν 3-4 κεφάλαια τα οποία ασχολούνται με τα ισπανικά πλοία στο Αιγαίο, τα οποία ταξίδευαν με ουδέτερη σημαία, αλλά μετέφεραν εφόδια για το στρατό του Ρόμελ στη Βόρεια Αφρική και στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου. Έτσι, και μέσω αυτής της διαδικασίας, δηλαδή το ψάξιμο και η έρευνα για τα ισπανικά πλοία, οδήγησε στο τέλος στο ναυάγιο του Σαν Εντουάρντο. Ναι. Επίσης, σε αυτή την ιστορία μπαίνω και εγώ, διότι δύο χρόνια πριν, αν θυμάμαι καλά, από το 16, αν θυμάμαι πότε πήγα εγώ τελευταία φορά που βούτυξα το ναυάγιο, νομίζω ήταν το 2014, σου είχα πει ότι βούτυξα το ναυάγιο. Φυσικά και τότε δεν γνώριζα ποιο είναι. Οπότε, ένα το δεδομένο που βρήκες εσύ, ένα αυτό που βούτυξα και εγώ, και βέβαια υπήρχαν πάρα πολλοί δίτες που ξέρουμε, που είχαν βουτύξει αυτό το ναυάγιο πριν από εμένα, έτσι εννοείται, που εδώ ουσιαστικά έρχεται το εξής στοιχείο, ότι πολλοί είναι αυτοί που μπορούν να βουτύξουν ένα ναυάγιο, κάποιοι άλλοι μπορεί να συνεισφέρουν με άλλα στοιχεία, κάποιοι να το ταυτοποιήσουν, όλοι όμως έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι συνεισφοράς στην ταυτοποίηση και προβολή ενός ναυάγιου, έτσι. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που ανακαλύψαμε το ναυάγιο, προφανέστατα. Είμαστε αυτοί που οργανώσαμε με αυτή την αποστολή προκειμένου να πάμε να ταυτοποιήσουμε τα στοιχεία που είχαμε και όπως θα δουν οι φίλοι μας παρακολουθούν στη συνέχεια, με τα στοιχεία που είχαμε, να δούμε ότι
όντως πρόκειται για το ισπανικό ατμόπλιο Σαν Εντουάρντο. Δεν ξέρω, πριν ξεκινήσει την ιστορική σου αναδρομή... Θέλω να πω κι εγώ κάτι σε αυτό το κομμάτι που ανεφέρθηκες, ότι σίγουρα οι πρώτοι που καταδίδηκαν αυτό το ναυάγιο, αυτοί που το ανακάλυψαν σαν πρώτοι, είναι επαγγελματίες δίτες, διότι έχουν ανελκύσει τη μηχανή, έχουν ανελκύσει το μεγαλύτερο μέρος της μηχανής του πλοίου. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι και έχουν ανελκύσει και άλλα πράγματα από μέσα, από το εμπόρευμα που κουβαλούσε. Και είμαι σίγουρος ότι είναι επαγγελματίες δίτες, ίσως καλύμνοι, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη μηχανή, για τα μέταλλα της μηχανής, τα οποία είναι ακριβά μέταλλα, και σίγουρα έδειξαν ενδιαφέρον για τα πυρομαχικά που κουβαλούσε το πλοίο, διότι από αυτά έβγαλαν τα εκρηκτικά για να τα χρησιμοποιήσουν για αυτό που λένε κάψιμο, δηλαδή να ρίξουν δυναμίτη, ας πούμε, για ψάρια. Είναι οι πρώτοι σίγουρα που ανακάλυψαν το ναυάγιο. Από εκεί και πέρα υπήρχε μια μεγάλη σειρά, ένα πλήθος διτών που έχει καταδυθεί αυτό το ναυάγιο επανειλημμένα. Και αυτό που κάναμε εμείς, δηλαδή η ταυτοποίηση του ναυαγίου, είναι απλούστατα. Καταφέραμε ένα σωρό σίδερα, ο οποίος είναι στο βυθό και σκουριάζει, να το μετατρέψουμε σε ένα ιστορικό αντικείμενο. Δηλαδή ένα σωρό σιδερικών να αποκτήσει ιστορική υπόσταση, να αποκτήσει όνομα και να αποκτήσει ένα σημείο στην ιστορία. Δηλαδή είναι μία ψηφίδα η οποία μπήκε στην γενική μεγαλύτερη εικόνα, στην γενική μεγαλύτερη ιστορική εικόνα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει μία θέση με συγκεκριμένο όνομα και με συγκεκριμένη αναφορά. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, σήμερα το απόγευμα, το μεσημέρι, συναντήθηκα με ένα φίλο και μαθητή μου, ο οποίος ξεκίνησε πρόσφατες καταδύσεις και ο οποίος μου είπε, Νικόλα, φανταστικές παρουσιάσεις, και δεν ευλογούμε τα γένια μας, γιατί μου λέει μέσα από τις παρουσιάσεις γνωρίζουμε λιγάκι τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Ναι. Γνωρίζουμε καλύτερα αυτό το κομμάτι της ναυτικής ιστορίας στη διάρκεια της κατοχής, ας πούμε, τέλος πάντων, του δεύτερου, της κατοχής της Ελλάδας από τους Γερμανούς και την όλη δράση τους εκείνη την περίοδο. Πριν ξεκινήσει λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που βλέπετε πίσω μου δεν το σχολίασε κανένας, αλλά δεν είναι φωτογραφία. Δεν είναι... Δεν είναι πλάσμα οθόνη. Όχι, είναι πραγματικό ενιδρείο. Τεράστιο ενιδρείο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο Νίκο που έκανε ολόκληρο σκηνικό εδώ πέρα να τρέξει παραγωγή, θα το ονόμαζα, κύριε Κρέντς, αυτή είναι το παρουσιάσεων. Εγώ νόμισα ότι είσαι πολύ large και ότι πήγες και αγόρασες πλάσμα οθόνη από πίσω και την έβαλες, ας πούμε. Όχι, ρε φίλε, όχι. Θέλω λίγο να μεταφέρω άλλο σκηνικό στον κόσμο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, με σένα. Ωραία, λοιπόν, αυτό που έχω να πω καταρχάς, μια και είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζεμένοι, είναι ότι λίγο τα ιστορικά πριν μπω στις διαφάνειες, πώς λειτουργήσε όλο αυτό το πράγμα με τα ισπανικά ατμόπλια. Είμαστε στο 1941. Ιανουάριος του 1941 έχει κάνει μία επίθεση η Ιταλία προς την Αίγυπτο. Η επίθεση αυτή έχει αποθηθεί. Οι Εγγλέζοι έχουν καταλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Κυριναϊκής. Εκεί οι Ιταλοί τα έχουν βρει σκούρα. Οπότε ο Μουσολίνη ζητάει από τον Χίτλερ βοήθεια. Η βοήθεια είναι το Deutsches Afrika Corps, το γερμανικό εκστρατευτικό σώμα Αφρικής, το οποίο υπό τις διαταγές του στρατηγού Ρόμελ στάλθηκε στη Βόρεια Αφρική. Το πρόβλημα του Ρόμελ δεν ήταν οι μάχες που έδωσε, το πρόβλημα ήταν τα εφόδια. Τα εφόδια ερχόντουσαν από την Ιταλία και πάρα πολλά πλοία, πάρα πολλές νιοπομπές ιταλικές βυθιζόντουσαν από τα βρετανικά πλοία και τα βρετανικά υποβρύχια. Λοιπόν, για να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση, ζήτησε τη βοήθεια της Kriegsmarine που έστειλε κάποια υποβρύχια, το είχαμε πει την προηγουμένη φορά με το U-133, αλλά υπήρχε και ένας δεύτερος τομέας ο οποίος είχε να κάνει με ουδέτερα πλοία. Δηλαδή, το γερμανικό κράτος, η γερμανική κυβέρνηση, σε συνεργασία με το Φράγκο της Ισπανίας, αγόρασε μέσω γερμανο-ισπανικών εταιριών, δηλαδή ήταν γερμανικές εταιρείες με γερμανικά κεφάλαια, στην Ισπανία, δηλωμένες σύμφωνα με τον Ισπανικό νόμο, με ισπανικά ονόματα, ισπανικά επίσημα, επιχειρήσεις βιτρίνες, που πίσω από αυτές ήταν το γερμανικό κράτος, ήταν το Τρίτο Ράιχ.
Και μέσα από τις επιχειρήσεις αυτές αγόρασε μία σειρά πλοίων τα οποία ήταν ισπανικά, τα διατήρησε με ισπανική σημαία, με ισπανικά σινιάλα, με ισπανικά πληρώματα, σαν ουδέτερα πλοία. Η Ισπανία δεν βρισκόταν στον πόλεμο, που σημαίνει ότι αυτά τα πλοία δεν θα δεχόντουσαν καμία επίθεση από τους Βρετανούς, από τα Βρετανικά πλοία, για να μεταφέρουν εφόδια στη στρατιά του Ρόμελ. Φανταστικό καμουφλάρισμα. Καμουφλάς τεράστιο. Φοβερό καμουφλάς. Φοβερό καμουφλάς. Σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους της ναυτιλίας, δεν μπορούσαν να κινηθούν ενάντια σε αυτά τα πλοία. Κανείς δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Αυτά τα πλοία στάλθηκαν σιγά. Αυτά τα πλοία αγοράστηκαν, ήταν 10 πλοία συνολικά. Αγοράστηκαν τον Ιούνιο του 1941 και στάλθηκαν στην Ιταλία. Οι Γερμανοί έστειλαν μια σειρά από εταιρείες στην Ισπανία. Μία από αυτές τις εταιρείες ήταν η Χίσμα, η κομπανία Χισπάνο Μαρόκι και Τρανσπόρτες, η οποία είχε και μία θυγατρική. Η θυγατρική της ήταν η Σοφίντους και ως θυγατρική, τρίτη θυγατρική, για να μπερδεύετε όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, υπήρχε μία ακόμα, η οποία ήταν η Commercial Maritima de Transportes, λεγόμενη γνωστή ως Transcomar ή ως Comatra. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία αγόρασε για λογαριασμό της γερμανικής Kriegsmarine 10 πλοία, τα οποία, όπως είπα, στάλθηκαν μέσω Γαλλίας στην Ιταλία. Και είχαν σκοπό από την Ιταλία να σταλούν στη Βόρεια Αφρική, ούτως ώστε να μεταφέρουν στην Κυριναϊκή εφόδια για τον Ρόμελ. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε με τη Ρέσια Μαρίνα Ιταλιάνα, με το βασιλικό Ιταλικό ναυτικό, το οποίο θεώρησε ότι οι Ισπανοί, οι οποίοι επέβαιναν στα πλοία αυτά, θα πρόδιναν στους Εγγλέζους τα ναρκοφράγματα που είχαν τοποθετηθεί στη Βόρεια Αφρική. Φοβούμενοι λοιπόν την προδοσία των ναρκοφραγμάτων στην Κυριναϊκή, δεν δέχτηκαν οι Ιταλοί αυτά τα πλοία να σταλούν στην Κυριναϊκή. Με αποτέλεσμα, αυτά τα πλοία εκτός ενός πλοίου, το οποίο στάλθηκε στην Κυριναϊκή, αυτό ήταν το Νέρεα Μέτζα, τα 9 υπόλοιπα στάλθηκαν στην Ελλάδα και ενσωματώθηκαν στο δίκτυο τροφοδοσίας των ελληνικών νησιών της Κρήτης και της στρατιάς του Ρόμελ. Δηλαδή, αυτά τα πλοία ταξίδευαν από τον Πειραιά στην Κρήτη ή από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη, μεταφέροντας εφόδια για τον Ρόμελ, πυρομαχικά, καύσιμα, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Και από εκεί αυτά με άλλα πλοία μεταφερόντουσαν στην Κυριναϊκή, στη Βόρεια Αφρική. Λοιπόν, αυτά τα 9 πλοία έδρασαν από το Δεκέμβριο του 1941 μέχρι τον Ιούνιο του 1943. Τρία από αυτά βυθίστηκαν την άνοιξη του 1943. Το πρώτο από αυτά ήταν το Σαν Ισίδρο Λαμπραντόρ, το οποίο βυθίστηκε στις 4 Απριλίου του 1943 από το υποβρύχιο Κατσόνης, έξω από την Κύθνο, έξω από το Μέριχα της Κύθνου. Το δεύτερο είναι αυτό που αναφέρουμε σήμερα, το οποίο είναι το Σαν Εντουάρντο. Και το τρίτο είναι το Ατμόπλιο Ρίγκελ, το οποίο επίσης βυθίστηκε από το υποβρύχιο Κατσόνης το Μάιο του 1943. Μερικές εβδομάδες αργότερα από το Σαν Εντουάρντο. Τα υπόλοιπα, με τις ενέργειες αυτές, το γεγονός δηλαδή ότι υπήρξαν επιθέσεις ενάντια στα τρία ισπανικά πλοία, οδήγησε το γερμανικό πολεμικό ναυτικό να στείλει τους Ισπανούς ναύτες που βρισκόντουσαν σε αυτά τα πλοία. Στα πλοία, τα πληρώματα ήταν Ισπανο-ελληνικά, δηλαδή ήταν Ισπανοί, οι οποίοι πληρώνονταν σε πεσέτες και σε δραχμές, και ελληνικά πληρώματα επίσης, τα οποία πληρώνουν κανονικά στα δραχμές. Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Ναι. Υπήρχε κάποια πληροφορία, κάτι που έβαλε τα ισπανικά πλοία στο στόχο πλέον τότε όλα μαζί? Ναι, φυσικά. Φυσικά. Υπήρχε πληροφορία, ήταν γνωστό. Υπήρχε κατασκοπία και από τις δύο μεριές. Υπάρχει ένας μεγάλος φάκελος στο The National Archives στο Λονδίνο, ο οποίος αφορά αποκλειστικά τα ισπανικά πλοία. Επίσης, στο Bundesarchiv, στο Ομοσπονδιακό Αρχείο το Γερμανικό, στο Βερολίνο, υπάρχουν τρεις φάκελοι, οι οποίοι αφορούν πάλι τα ισπανικά πλοία. Έτσι, μέσα από αυτούς τους φακέλους, ψάχνοντας αυτούς τους φακέλους, κατέληξα στο Σαν Εντουάρντο. Δηλαδή, πώς έγινε? Ψάχνοντας τα ισπανικά πλοία, την ιστορία των ισπανικών πλοίων για το βιβλίο μου για τον Κατσόνη,
Έπεσα σε ένα πλοίο το οποίο η αναφορά ήταν ότι βυθίστηκε στις 9 Μαΐου του 1943 στα νοτιοδυτικά της Ύφνου. Στις λίστες που ήταν στη διάθεσή μου... στις λίστες που ήταν στη διάθεσή μου από τις ανεργήσεις του ΟΑΝ και από τη λίστα Μελισσινού, ο Μελισσινός έχει γράψει μια σειρά από λίστες των πλοίων που χάθηκαν και των πλοίων που ανελκύστηκαν με τα πολεμικά, δεν έχει αναφερθεί πουθενά αυτό το ναυάγιο. Το είχα βάλει στο κατάλογο ότι έπρεπε να ψαχτεί. Γνώριζα ότι πάρα πολλοί δίτες, συνδίτες, καταδιώτουσαν σε ένα ναυάγιο στα νοτιοδυτικά της Ερήφου και σκέφτηκα ότι πιθανώς να ήταν το ναυάγιο αυτό. Λοιπόν, θέλοντας να τεκμηριώσουμε το ναυάγιο και να το ταυτοποιήσουμε σαν Εντουάρντο ή όχι, κανονίστηκε αυτή η αποστολή που πήραμε εμείς οι τέσσερις μέρος. Έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Ξεκινήσαμε να πάμε να το καταδυθούμε, να το βουτήξουμε. Υπήρχε βέβαια και ένα δεύτερο. Ψάχναμε και για το μικρό ναυάγιο του Νίκη. Και είχαμε λοιπόν δύο ναυάγια που θέλαμε να ψάξουμε και να ταυτοποιήσουμε. Και ήταν άλλα δύο ναυάγια που θέλαμε να καταδυθούμε. Τα ναυάγια της Μήλου, το Σύφνος που βυθίστηκε τον Απρίλιο του 1941 και το Άρτεμις Πίτα, το οποίο έχουμε σαν εναλλακτική στις παρουσιάσεις μας, το οποίο βυθίστηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 1943. Στην ουσία η αποστολή στήθηκε γύρω από την τεκμηρίωση αυτού του πλοίου που ήταν στα νοτιοδυτικά της Ερήφου, που θέλαμε να δούμε αν ήταν το Σαν Εντουάρντο ή όχι. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Για να γυρίσω λοιπόν στα ισπανικά πλοία, όλα αυτά τα ισπανικά πλοία, τα οποία μέχρι το Ιούλιο του 1943 έφεραν την ισπανική σημαία, πέρασαν, αφότου υπήρξαν αυτές οι τρεις βυθίσεις, από την ουδετερότητα, από την ουδέτερη σημαία, πέρασαν στο καθεστώς των γερμανικών πλοίων. Αυτά τα πλοία στην ουσία λειτουργούσαν σαν πειρατικά πλοία. Στα χαρτιά δεν φάνηκαν ποτέ να έχουν φτάσει στην Ελλάδα. Ήταν πλοία με ουδέτερη ισπανική σημαία, αλλά στα χαρτιά τους δεν φαινόταν ποτέ να έχουν φύγει από την περιοχή της Δυτικής Μεσογείου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα οι Γερμανοί τους έδωσαν τα ενσωμάτωσαν στη Kriegsmarine, στο πολεμικό τους ναυτικό. Τους έδωσαν μια σειρά από ονόματα για να χαθούν τα ίχνη τους, τα ισπανικά ίχνη. Και σαν γερμανικά πλοία και τα υπόλοιπα έξι που είχαν μείνει βυθίστηκαν στο Αιγαίο. Το ένα από αυτά το έχει βρει ο φίλος ο Γιώργος Καρέλας και το έχει καταδυθεί στα νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς. Είναι το ναυάγιο του Μαργκερίτ, βυθίστηκε σαν Μαργκερίτ με το γερμανικό όνομα Μαργκερίτ, αλλά ήταν πώς το λέγαν, ξέχασα το όνομα τώρα, θα μου έρθει. Το ισπανικό του όνομα ξέχασα, ναι. Βυθίστηκε σαν γερμανικό Μαργκερίτ. Κάτσε να στο... Μαρία Αμάλια. Λεγόταν Μαρία Αμάλια. Και το καταδύθηκε, το ερεύνησε και το ταυτοποίησε ο Γιώργος Καρέλας με τους συνεργάτες του. Έτσι. Το δεύτερο, ένα άλλο από αυτά, το Σουάν Χουάν 2, έχει μια μεγάλη ιστορία αυτό. Αυτό βυθίστηκε από γερμανικά πυρά, είχε περάσει στους Ιταλούς μετά τις 8 Σεπτεμβρίου του 1943, που οι Ιταλοί πέρασαν, τη συνδικολόγηση στην Ιταλική, οι Ιταλοί πέρασαν από το μέρος των συμμάχων. Οπότε αυτό το πλοίο το κατέλαβαν οι Ιταλοί και το έστειλαν στη Σάμο. Στη Σάμο αυτό το πλοίο βλήθηκε από γερμανικά πυρά και βυθίστηκε στο Πυθαγόριο. Στο Πυθαγόριο με το όνομα Ταγκανρόκ. Το βρήκε η εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων και μάλιστα υπάρχει μια μεγάλη πιστοποίηση και ταυτοποίηση του ναυαγίου αυτό και τεκμηρίωση μεγάλη από την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων. Για τα υπόλοιπα ναυάγια έχουν βυθιστεί πληροφοριακά. Ένα έχει βυθιστεί στην Τήλο, άλλο έχει βυθιστεί κοντά στην Αύπακτο. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό γιατί το θέμα μας είναι το Σαν Εντουάρντο σήμερα. Οπότε γνωρίζουμε γενικές άκρες πώς λειτουργήσαν τα ισπανικά ατμόπλια στο Αιγαίο, τι ρόλο έπαιξαν και μπαίνω στο θέμα της παρουσίασης με τις διαφάνειες. Είμαστε σύμφωνοι ή έχουμε κάποιες ερωτήσεις? Όχι. Να θυμίσω ότι όταν ξεκινάγαμε την αποστολή είχαμε στο μυαλό μας να βουτήξουμε και το ναυάγιο που ήταν στην Κύθνο. Σωστά. Μας
αν θα καταφέραμε. Αλλά είχαμε τα άλλα θέματα, θα τα πούμε πιο κάτω, οπότε δεν... Εννοείς, Αντώνη, εννοείς τον Ναυάγιο στο Μέριχα πιο βαθιά? Ναι, ναι, το ισπανικό που είναι στα 96 μέτρα, αν θυμάμαι καλά. Θέλαμε να βουτήξουμε, και το πλάνο το που μας ήταν εκεί. Ναι. Το Ναυάγιο... Θα εξηγήσουμε βέβαια μετέ... Μετά, γιατί όχι. Αυτό το ισπανικό είναι το San Isidro Labrador, που όπως ανέφερα πριν, το οποίο βυθίστηκε από το υποβρύχιο Κατσόνης στις 4... Ναι, στις 4 Απριλίου του 1943. Ήταν στο πρόγραμμά μας να καταδυθούμε και σε αυτό. Αλλά το... Δεν έγινε... Τα χρησιμοποιήσαμε για το άλλο, για τη Μήλο. Δεν έγινε για αυτά που θα αναφερθούν αργότερα στο ξεκίνημα του ταξιδιού. Πάμε στις διαφάνειες. Πάμε στις διαφάνειες, λοιπόν. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το Σαν Ισίδρο, το Σαν Εντουάρτο, συγγνώμη, το 1942 στη Δραπετσόνα. Εδώ βρίσκονται μια σειρά δεν την πει κανείς, εδώ βρίσκονται πάρα πολλά βαρέλια της Wehrmacht. Είναι τα κλασικά βαρέλια της Wehrmacht για τα καύσιμα, για τα αεροσκάφη της Luftwaffe, όπου το Σαν Εντουάρτο έχει πλαγιοδετήσει για να φορτώσει. Βλέπουμε ότι έχει ένα πρόστεγο, έχει ένα καμπούνι. Βλέπουμε εδώ πέρα πίσω, δεν ξέρω αν διακρίνεται το ποντίκι, ότι έχει ένα επίστεγο, ένα πούπι, το οποίο είναι ξύλινο. Νομίζω φαίνεται και σε κάποια άλλη φωτογραφία, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, θα τη δείξουμε και πιο κάτω. Και εδώ πέρα βλέπουμε επίσης, εδώ πέρα βλέπουμε το πιλωτήριο, το οποίο επίσης είναι ξύλινο. Εδώ είναι το φουγάρο, όπου επάνω στο φουγάρο διακρίνονται τα σινιάλα του τελευταίου του ιδιοκτήτη πριν περάσει στη Τρανσκομάρ, ο οποίος ήταν ο Αντώνιο Βέγκα, με έδρα του το Χιχόν, στην επαρχία Αστούρια στην Ισπανία, στο Βισκαϊκό κόλπο. Αν δεν κάνω λάθος, η τσιμινιέρα που φαίνεται εδώ υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα. Είναι στο εργοστάσιο που βρίσκεται στην Πειραιά, μπαίνοντας τα τσιμέντα, μπαίνοντας μέσα στο λιμάνι Πειραιά. Λογικά πρέπει να είναι αυτή. Ναι. Εδώ πέρα, όπως κάνουμε και σε κάθε παρουσίαση, θα ρίξουμε μια ματιά στα στοιχεία, στα κατασκευαστικά ναυπηγικά στοιχεία του Σαν Εντουάρντο. Αν και στο Lloyd's αναφέρεται το έτος 1917, σύμφωνα με τα χαρτιά του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, το πλοίο κατασκευάστηκε, ναυπηγήθηκε το 1882. Το πρώτο όνομα του πλοίου δεν το γνωρίζουμε. Η χρονολογία 1917 είναι η χρονολογία που το πλοίο επισκευάστηκε και πέρασε στην εταιρεία των Pérez y Gil με έδρα τον Bilbao της Ισπανίας. Ήταν καταχωρημένο, ήταν ιολογημένο στην πρώτη, το 1917, στο Bilbao. Βλέπουμε εδώ που κανονικά το Lloyd's γράφει πάντα το κατασκευαστή, έχει τελίτσες, που σημαίνει ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι. Βλέπουμε ότι ονομαζόταν Σαν Εντουάρτο και το προηγούμενο του όνομα είναι Χέρκουλες. Το Χέρκουλες όμως αφορά το έτος 1917. Το έτος 1882 είναι άγνωστο. Ήταν 300 κοχ, δηλαδή 300 κόροι ολικής χωρητικότητας, με 124 κόρους καθαρής χωρητικότητας. Είχε τα διεθνή διακριτικά σήματα Bravo, Golf, Mike, Bravo, και είχε μήκος 151,7 πόδια, το οποίο είναι 46 μέτρα, πλάτος 5,8 μέτρα,
και βάθος 3,35. Βλέπουμε ότι κινείται με τρικύλη παλιδρομική μηχανή, ονομαστικής ισχύος 51 nominal horsepower, ονομαστικών ύπων, η οποία είχε κατασκευαστεί από την Aktiengesellschaft Weser στη Βρέμη της Γερμανίας. Άρα αυτή η μηχανή είναι μια μηχανή η οποία τοποθετήθηκε το 1917 και δεν είχε σχέση με το 1882, με την αρχική κατασκευή του πλοίου. Όπως ανέφερα πριν, το πλοίο πριν αγοραστεί από την Transcomar ανήκε στην εταιρεία του Αντώνιο Βέγα και ήταν ιολογημένο στο Χιχόν της επαρχίας Αστούρια στην Ισπανία. Στην αναφορά που έκανα πριν για τα ισπανικά ατμόπλια στο Αιγαίο, εδώ πέρα βλέπουμε μία καταχώρηση στο ημερολόγιο πολέμου του διοικητή μεταφορών του γερμανικού πολεμικού ναυτικού με έδρα του τον Πειραιά, όπου αναφέρει ότι τον Μάρτιο του 1942 τα πλοία τα οποία κινιόνταν, μάλλον μετέφεραν εφόδια στον γερμανικό στρατό σε όλο το Αιγαίο και μετέφεραν εφόδια στην Κρήτη για να μεταφερθούν από εκεί στο Deutsches Afrika Corps στη Βόρεια Αφρική, στην Κυριναϊκή, ήταν τα ελληνικά Τέτη, Άρτεμις, Σαλωμαία και Κρήτη και από εκεί και πέρα τα 9 ισπανικά, Ίζωρα, Σαν Ισίδρο, Κρέσπη, Αντέγε, Βιτσέντε, Σαν Χουανδίο, Μοντεχούρα, Μαρία, Αμάλια, Εντουάρντο, το Εντουάρντο είναι το Σαν Εντουάρντο, το ιταλικό Πιερ Λουίτσι, το βουλγαρικό Μπουργκάς και το ελληνικό Τάνκερ, μικρό Τάνκερ, Όλυμπος. Δηλαδή βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των μεταφορών διεκπεραιωνόταν από τα ουδέτερα ισπανικά ατμόπλια. Πράγμα που δείχνει το πόσο λειτουργήσε, πόσο θετικά λειτουργήσε για το γερμανικό κατοχής αυτή η υποτιθέμενη ουδετερότητα των ισπανικών πλοίων. Για αρκετό διάστημα, δηλαδή. Για μεγάλο διάστημα, ναι. Μέχρι το 1943 που άρχισαν να τα βυθίζουν. Αρκετό. Πολύ μεγάλο. Εδώ έχουμε μια καταχώρηση του πρώτου ταξιδιού, ενός ταξιδιού που έκανε το Σαν Εντουάρντο, το οποίο αναχώρησε, βλέπουμε εδώ, Σαν Εντουάρντο, το οποίο αναχωρεί από το Πρίντεζι και τον Πειραιά και ξεκίνησε η φόρτωση στις 2 Μαΐου του 1942 και τελείωσε στις 3 Μαΐου του 1942 στις 3 η ώρα το απόγευμα. Για να δούμε το πόσο πραγματικά ουδέτερο ήταν αυτό το πλοίο, δεν χρειάζεται τίποτα παρά να διαβάσουμε ότι μετέφερε 468 βαρέλια των 200 λίτρων καύσιμα και 282 βαρέλια των 300 λίτρων καύσιμα για τη γερμανική Luftwaffe. Εδώ βλέπουμε ότι μέχρι το τέλος του 1942 στο Σαν Εντουάρδο ο κυβερνήτης ήταν ο Φραντζίσκο Μπαγιώνα, ο πρώτος αξιωματικός Ισίδρο Λέστον, ο δεύτερος αξιωματικός Ισίδρο Γκαρσία και ο πρώτος μηχανικός ο Χούλιαν Ντίες. Το 1943 άλλαξε κυβερνήτη και θα αναφερθώ στον κυβερνήτη του λίγο αργότερα. Εδώ βλέπουμε το Σαν Εντουάρντο από πάλι στη Δραπετσόνα. Είναι μια σειρά φωτογραφιών, την οποία την αγόρασα σε ένα πληστηριασμό. Και βλέπουμε το πλήρωμα επάνω στο πιλωτήριο. Βλέπουμε ότι στα πλάγια έφερνε ήταν δηλωμένο σαν Εντουάρντο Εσπάνια, τόσο μεγάλο, ούτως ώστε να φαίνεται η ουδετερότητά του από τα συμμαχικά αεροσκάφη και από τα συμμαχικά πλοία. Ότι ήταν ισπανικό πλοίο, το έφερε και στην πλώρη το όνομά του, για να μην του επιτεθούν. Τα υπόλοιπα πλοία τα οποία δούλευαν για το γερμανικό στρατό κατοχής και τον ιταλικό στρατό κατοχής δεν έφεραν κανένα όνομα.
Οτιδήποτε πλοίο έφερε όνομα ήταν του εμπορικού ναυτικού και ήταν ουδέτερο. Μύριζε η δουλειά. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι και τα σουηδικά πλοία τα οποία μετέφεραν εφόδια για τον του Ερυθρού Σταυρού, για τις ελληνικές πόλεις, γιατί το 1942 είχαμε το μεγάλο λοιμό. Οι άνθρωποι πέθαναν στους δρόμους. Έτσι και τα σουηδικά πλοία και τα τουρκικά πλοία, σαν το Κουρτουλούς παραδείγματος χάρη, που μετέφεραν εφόδια του Ερυθρού Σταυρού, έφεραν όλα στα πλάγια το όνομά τους και Τουρκία ή Σφερίγκε. Εντάξει, αυτό αφορούσε ανθρωπιστική βοήθεια. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε πάλι μία φωτογραφία του Σαν Εντουάρντο, όπως είπαμε και πριν, Σαν Εντουάρντο Εσπάνια, όπου διακρίνεται το Πούπι στην Πρίμνη. Να. Και το πιλωτήριο επάνω, το οποίο ήταν ξύλινο. Κυβερνήτης του πλοίου το 43 ήταν ο Ισπανός Εντουάρντο Μπουτραγκουένιο Μπουένο, ο οποίος γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου του 1907 και πέθανε το Μάιο του 1976. Ο Μπουτραγκουένιο Μπουένο ήταν από το Λέδο της Ισπανίας, την πόλη του Ελ Γκρέκο, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, και δούλευε σαν εμποροπλοίαρχος για το ισπανικό εμπορικό ναυτικό. Ήταν ο κυβερνήτης του πλοίου. Θα πρέπει να αναφέρω ότι έχουμε έρθει σε επαφή με την οικογένεια του Ντόν Εντουάρντο Μπουτραγκουένιο Μπουένο. Αν μου επιτρέπετε να αναφερθώ με μια αναφορά στα αγγλικά. Φυσικά, Δημήτρη. Νομίζω μας παρακολουθεί κάποιος yes. εγγονός, σωστά. Ναι. For the grandchildren of Don Eduardo Butragueño Bueno, I would like to thank you very, very much for your support and the documents you provide us. And unfortunately, we have to present everything in Greek, but we think about to make also a presentation in English, and I don't know when, but I think that is going to be a great issue for all of us. I welcome you and I thank you very, very much again for your support. Συνεχίζω στα ελληνικά. Thank you. Yes, I think everybody thanks the family of Don Eduardo Butragueño Bueno for everything. Thank you. Εδώ πέρα το βλέπουμε σαν νεαρό στο Τολέδο. Εδώ το βλέπουμε πάλι. Θα πρέπει να αναφέρω ότι ο Μπουτραγκουένιο Μπουένο, ο καπετάνιος, μπήκε το 1943 στο Σαν Εντουάρντο, σαν κυβερνήτης, σαν καπετάνιος. Πριν από αυτό ήταν, βρισκόταν στο πλοίο Σαν Χουάν 2, μεταφέροντας εφόδια για το γερμανικό στρατό. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι τα ουδέτερα γερμανικά πλοία μετέφεραν πυρομαχικά, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, βόμβες για τη Λουφτβάφε. Και όπως βλέπουμε στην επόμενη φωτογραφία με τον κυβερνήτη Πάουσελ, μάλλον με τον αντιπρόσωπο της Λουφτβάφε στη Θεσσαλονίκη, Πάουσελ, πάλι στο Σαν Χουάν. Το Σαν Χουάν, ας το κρατήσουν όσοι, το όνομα Σαν Χουάν 2, ας το κρατήσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ιστορία, την αεροπορική ιστορία στην Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί θα αναφερθούμε σε λίγο σε κάτι συγκεκριμένο. Εδώ είναι η καταχώρηση που είχα όταν ασχολήθηκα με τα ισπανικά ατμόπλια. Όπως είπα και πριν, ερευνώντας τα γερμανικά αρχεία, έπεσα στο ημερολόγιο πολέμου της ναυτικής διοίκησης Αττικής, γερμανικής ναυτικής διοίκησης Αττικής, σε μια καταχώρηση η οποία λέει
ότι στις 9 Μαΐου 1943, γύρω στις 14:45, στην νοτιοδυτική ακτή της Ερήφου, ανάμεσα στον Κουταλά και στο Μέγα Λιβάδι, βυθίστηκε από αεροπορική επιδρομή το ισπανικό ατμόπλιο Σαν Εντουάρντο. Λοιπόν, αυτό ήταν η πρώτη εικόνα που είχα, ότι στα νοτιοδυτικά της Ερήφου, ανάμεσα Κουταλά και Μέγα Λιβάδι, υπάρχει ένα ναυάγιο. Θυμάσαι περίπου πότε ήρθε στα χέρια σου αυτή ναι, εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με το υποβρύχιο Κατσόνης. Άρχισα να γράφω μάλλον για το υποβρύχιο Κατσόνης το 2010, πριν 10 χρόνια. Okay. Και ερευνώντας, νομίζω ή το 2011 ή το 2012, διάβασα για πρώτη φορά. Απλώς είχα κρατήσει μια σημείωση για αυτό το θέμα, ότι υπάρχει ένα ναυάγιο εκεί, ισπανικό πλοίο, στα νοτιοδυτικά της Ερήφου. Έτσι. Και αργότερα βέβαια, παρακολουθώντας ή ακούγοντας για τις καταδύσεις που γινόντουσαν εκεί, με οδήγησε στο να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι το Σαν Εντουάρντο. Mm-hmm. Γιατί δεν είχαμε κάποια ανέλκυση επίσημη εκεί. Δεν είχες αναφέρει και ποτέ τίποτα. Δηλαδή όλα γίνανε γύρω στο 2016, μήνες πριν δηλαδή. Δεν είναι ναι. Νωρίς δεν υπήρχε κάποια αναφορά. Ναι. Θα πρέπει να πω ότι το επιτιθέμενο αεροσκάφος ήταν ένα Bow Fighter. Ήταν ένα αεροσκάφος συμμαχικό της Royal Air Force, τύπου Bow Fighter. Είχε ως πιλότο τον Lieutenant J.M. Atkins και σαν δεύτερο πιλότο τον Officer F.I. Wellington. Το αεροσκάφος ανήκε στην 227η Long Range Fighter Squadron της Royal Air Force. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ένα ORB. Είναι το ανάλογο ημερολόγιο πολέμου της μονάδας, στο οποίο αναφέρεται η επίθεση του Bow Fighter ενάντια στο Σαν Εντουάρντο. Αυτό μου το προμήθευσε ο καλός φίλος Μανώλης Μπαρδάνης από την Άξο, ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα με την αεροπορική ιστορία. Και σε μία ανύποπτη στιγμή είχαμε τη συζήτηση και μου είπε ότι αν γνώριζα από ποια μοίρα προερχόταν το αεροπλάνο αυτό. Και του ανέφερα ότι ήταν η 227η μοίρα της Long Range της Royal Air Force, και λίγες μέρες αργότερα μου έστειλε το ημερολόγιο πολέμου με την καταχωρημένη επίθεση από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Τη διαβάζω στα αγγλικά. 37 degrees, 10 first north, 24 degrees, 20 first east, sighted Kaike of 100 tons on course 300 at 3/4 knots. On way to attack, this Kaike aircraft sighted motor vessel of 700 to 800 tons with a motor lorry as deck cargo forward and a saloon car as a deck cargo aft on course 90 degrees at 10 knots. The name España was painted on the bows of the vessel. Two attacks with cannon and bombs were made. The bombs fall short by 50 yards. Cannon strikes were observed on the waterline and superstructure. The motor lorry caught fire and burned out. The saloon car was struck by cannon. The crew abandoned ship. Εδώ πέρα μας πληροφορεί ότι το πλοίο, το Σαν Εντουάρντο, έφερε στην πλώρη ένα φορτηγό και στην πρίμη ένα πολυτελές αμάξι. Αν θυμόσαστε, μπροστά στην πλώρη του ναυαγίου υπάρχει ένα κομμάτι που έχει ένα τιμόνι. Αυτό είναι το κομμάτι από το φορτηγό. Και ένα κομμάτι από τη δεξιά πλευρά του πλοίου προς την πρίμη, ένα μικρό κομμάτι, είναι προφανώς από το αμάξι το οποίο διαλύθηκε ή διέλυσαν αυτοί που πήραν και τη μηχανή. Αναφέρω εδώ πέρα την επίθεση. Όπως
αναφέρεται στο ημερολόγιο πολέμου της, του Γερμανικού-Βρετανικού ναυτικού. Μετά τον εντοπισμό του, το Σαν Εντουάρντο δέχτηκε πολλαπλές επιθέσεις με βόμβες και πολυβόλα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης επίθεσης, σκοτώθηκαν, το βλέπουμε εδώ πέρα επάνω, που γράφει «Victimas». Ο πρώτος που σκοτώθηκε ήταν ο Χωσέ Μαρία Μαρτίνες Καστελιά, Ισπανός. Και ο δεύτερος που σκοτώθηκε ήταν ο Παναγιώτης, γράφει Παραϊώτης, αλλά είναι σίγουρα Παναγιώτης, Χαλκούτης. Πρέπει να είναι ή Χαλκούτσης ή Χαλκούτης. Αναφέρω εδώ λοιπόν ότι σκοτώθηκε ο Έλληνας θερμαστής Παναγιώτης Χαλούπης ή Χαλούτσης και ο Ισπανός επιτηρητής Λέβιτα Χωσέ Μαρία Μαρτίνες Καστελιά, οι οποίοι χτυπήθηκαν με βλήματα των 20 χιλιοστών. Ο κυβερνήτης έδωσε διαταγή να σταματήσει η μηχανή, να καθελκυστεί στη θάλασσα η σωστική Λέμβος και να ετοιμαστεί το πλήρωμα για την εγκατάλειψη του πλοίου. Αμέσως μετά το σταμάτημα της μηχανής, ξεκίνησε το πλήρωμα την καθέλκυση της σωστικής Λέμβου. Κατά τη διάρκεια μιας νέας επίθεσης στο αεροσκάφος, τραυματίστηκε θανάσιμα ο Έλληνας ναύτης Μιχάλης Γεωργίδης, ενώ ταυτόχρονα τραυματίστηκε στο πόδι από θράψμα ο επίσης Έλληνας λιπαντής Χρήστος Παγώνης. Η στο νερό βρισκόμενη σωστική Λέμβος δέχτηκε μια βολή με αποτέλεσμα να προκύψει συνεχής εισρωή υδάτων. Μετά το γεγονός αυτό, ρίχτηκαν στη θάλασσα δύο σωστικές σχεδίες, επάνω στις οποίες κατέβηκε το υπόλοιπο πλήρωμα. Στις 15 Δεκάτου, στις 3 και 10 το απόγευμα, μετά από μια τελευταία επιθεώρηση, εγκατέλειψε και ο κυβερνήτης το πλοίο. Στις 17 και 30 έφτασαν οι δύο σχεδίες σε μια παραλία κοντά στο Μέγα Λιβάδι, όπου μετά την αποβίβαση του πληρώματος ο κυβερνήτης ήρθε σε επαφή με τις Ιταλικές αρχές. Και στις 6 ώρα το απόγευμα, το ακυβέρνητο Σαν Εντουάρντο βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Μέγα Λιβάδι και στο Κουταλά, στην Δυτική Σέριφο. Η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση η οποία προέρχεται από τον αντιπρόσωπο της Ισπανικής εταιρείας Transcomar στην Ελλάδα, το Γερμανό Dittel, Hatte Dittel, ο οποίος όλο το διάστημα που τα ισπανικά πλοία έδρασαν στο Αιγαίο ήταν υπεύθυνος για αυτά από τη μεριά των Γερμανών όμως. Όλα τα ισπανικά πλοία που έδρασαν εν αγνία των Ισπανικών αρχών, τον Μάρτιο του 1943 πέρασαν σε μια γερμανική εταιρεία, στη Mittelmeerreederei. Οι Ισπανοί δεν γνώρισαν τίποτα. Οι Γερμανοί κινούσαν τα νήματα και όλη αυτή η κατάσταση γινόταν εν αγνία του Ισπανικού κράτους. Πώς γινόταν αυτό? Αυτά συνέχισαν να ταξιδεύουν με το ίδιο όνομα υπό Ισπανική σημαία, αλλά το Γερμανικό κράτος, στηριγμένο στους κατοχικούς νόμους που είχε περάσει στη Γαλλία, είχε φτιάξει μια ιδιαίτερη εταιρεία. Ήταν μια μεγάλη γερμανική εταιρεία με έδρα της στο Αμβούργο, στην οποία ανήκαν όλα τα πλοία του γερμανικού κράτους, τα οποία βρισκόταν στη Μεσόγειο. Γι' αυτό λέγεται και Mittelmeer. Mittelmeer στα γερμανικά είναι Μεσόγειος. Δηλαδή, αυτή η εταιρεία είχε χιλιάδες πλοία. Όλα τα γαλλικά εμπορικά πλοία είχαν περάσει σε αυτή την εταιρεία. Τα ελληνικά πλοία είχαν περάσει σε αυτή την εταιρεία. Τα νορβηγικά πλοία που ταξίδευαν στη Μεσόγειο ανήκαν σε αυτή την εταιρεία. Ήταν χιλιάδες πλοία που είχαν περάσει εκεί. Τα μόνα πλοία τα οποία δεν ανήκαν οπότε σε αυτή... Οπότε δεν μπορούσε να τα ειχνηλατήσει, να βρει... Δεν μπορούσε κανείς να ειχνηλατήσει τίποτα. Ήταν, αυτοί πλήρωναν για τα ισπανικά πληρώματα, αυτοί πλήρωναν τους μισθούς των ελληνικών και των ισπανικών πληρωμάτων, αυτοί πλήρωναν τα καρνάγια για τις επισκευές των πλοίων, αυτοί πλήρωναν τα καύσιμα, πλήρωναν τους καπετάνους, τα πάντα. Οπότε είτε τα πλήρωνε η Kriegsmarine, είτε τα πλήρωνε το Υπουργείο Οικονομικών του Τρίτου Ράιχ, είτε τα πλήρωνε η Mittelmeerreederei, αυτό δεν φαινόταν πουθενά. Εδώ έχουμε μια πολύ ωραία φωτογραφία που μας έδωσε η οικογένεια του Ντόν Μπουτραγκουένι Μπουένο. Βλέπουμε ο δεύτερος από δεξιά, ο ψηλός, είναι ο αντιπρόσωπος της Transcomar στην Ελλάδα. Είναι ο Dittel, ο διευθυντής της Transcomar στην Αθήνα. Και εδώ βλέπουμε δύο Ισπανούς πλοιάρχους από τα Ισπανικά πλοία. Ο δεύτερος πλοιάρχος είναι ο Χωσέ Κασάλ
πλοίαρχος του Σαν Χουάν, όχι, του Σαν Βιτσέντε. Το Βιτσέντε ήταν το πλοίο που βυθίστηκε σαν Ταγκανρόκ στη Σάμο, όπως ανέφερα πλοί, και το οποίο έχει ταυτοποιήσει και έχει βρει η εφορία αναλύων αρχαιοτήτων. Αυτός είναι ο κυβερνήτης του. Εδώ είναι, είπα, στην Αθήνα, στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, είναι στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία εδώ πέρα. Τραβηγμένη τον Ιούνιο του 1942. Φαίνεται η ροφή. Ναι. Ντόμπς. Εδώ είναι τα στοιχεία, είναι καρτέλα μάλλον της Mittelmeer Reederei, της γερμανικής Mittelmeer Reederei, η οποία αναφέρει όλα τα στοιχεία του πλοίου. Όπως ανέφερα και πριν, το πλοίο είχε κατασκευαστεί το 1882. Δεν αναφέρει όνομα, το αρχικό όνομα του πλοίου, δεν το γνωρίζουν ούτε οι Γερμανοί. Βλέπουμε ότι είχε δύο αμπάρια που δίνουν ακριβώς οι Γερμανοί το μήκος, το πλάτος, 3,50 μέτρα, και του δεύτερου αμπαριού, του πρεμιού αμπαριού, 2,60. Βλέπουμε ότι ότι πέρασε στην Mittelmeer Reederei το Μάρτιο του 1943 ανεπίσημα και τον Ιούλιο του 1943 επίσημα, όπου του δόθηκαν καινούργια ονόματα. Όχι αυτού, αλλά των άλλων πλοίων. Αυτό είχε βυθιστεί. Βλέπουμε ότι ο ιδιοκτήτης ήταν η Commercial Maritima de Transportes, η Transcomar. Η Transcomar με τις υπόλοιπες γερμανικές εταιρείες είχε την έδρα της στη Μαδρίτη. Η έδρα της εταιρείας της Transcomar ήταν η Avenida Generalissimo, αριθμός 1, στη Μαδρίτη, και με τη βοήθεια της οικογένειας του Μπουτραγκουένιο Μπουένο, ανακαλύψαμε, μάλλον γνωρίζουμε τώρα, ότι όλα αυτά τα ονόματα που είχαν δοθεί σε δρόμους επί Φράνκο έχουν αλλάξει. Λοιπόν, η παλιά Avenida Generalissimo ονομάζεται σήμερα Paseo de la Castellana, και στο νούμερο 1, όπου ήταν τα γραφεία της Transcomar, η έδρα της εταιρείας, υπάρχει σήμερα η Gretit Agricole. Αυτό είναι το κτίριο και τα γραφεία της Transcomar όπως είναι σήμερα. Είναι ένα μεγάλο οκταόροφο κτίριο, και εδώ βρισκόταν ο υπεύθυνος, μάλλον η ιδιοκτήτρια εταιρεία των 9 πλοίων που βρισκόταν στο Αιγαίο κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, των Ισπανικών πλοίων. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι το ναυάγιο βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα μεγάλο λιβάδι, εδώ, και του κόλπου του Κουταλά, και γνωρίζοντας ότι το ναυάγιο βρισκόταν κάπου εδώ, σύμφωνα με όσα γνωρίζαμε και τις καταδύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί σε αυτό, και ειδικά από τον Νίκο τον Βαρδάκο, ο οποίος είχε καταδυθεί το 2014 εδώ, ξεκινήσαμε λοιπόν για να πραγματοποιήσουμε μία αποστολή με σκοπό την έρευνα, την τεκμηρίωση και πιθανώς την ταυτοποίηση ή όχι του ναυαγίου σαν το Σαν Εντουάρντο. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η αποστολή, δεν έφτανε μόνο να έχει κανείς μαζί στην ομάδα έμπειρους δίτες. Όλοι οι δίτες που συμμετείχαν είναι τεχνικοί δίτες, full trimix όλοι. Δεν ήταν να είναι καλού χαρακτήρα, να δημιουργούν καλή ατμόσφαιρα, να έχουν χιούμορ, αλλά έπρεπε να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατανόηση, έχουν αντοχή, και έπρεπε ανάμεσα και σε εμάς τους τέσσερις να υπάρχει η σωστή χημεία. Η αποστολή που ξεκινήσαμε να κάνουμε ήταν μια αποστολή 8 με 10 ημέρες πάνω στο καΐκι μου, ο Μπενίτος, νιολόγιο Πειραιά 6140, που για όλο αυτό το διάστημα θα έπρεπε ο ένας να αντέχει τα χνότα του άλλου σε ένα κλειστό χώρο, με μία μικρή τουαλέτα, με ένα χώρο πάρα πολύ στενό, που κοιμόμασταν όλοι μαζί,
να αντέχει πιθανές φουρτούνες, να αντέχει την κλεισούρα και να αντέχει φυσικά τις σωματικές μυρωδιές των άλλων. Αυτό το πράγμα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο με ανθρώπους που αγαπάει ο ένας τον άλλον. Είχα λοιπόν εγώ την τύχη να έχω τους καλούς μου φίλους Γιώργο Βανδόρο, Αντώνη Κρέντς και Νίκο Βαρδάκα μαζί και ήταν ένα ταξίδι αξέχαστο, το οποίο νομίζω ότι θα το θυμάμαι μέχρι να πεθάνω. Εδώ είμαστε πάνω στο Καΐκι και στο βάθος η χώρα της Ερήφου. Και μπαίνω στο κομμάτι με τις υποβρύχες φωτογραφίες, με τις υποβρύχες διαφάνειες και τη διαδικασία ταυτοποίησης του ναυαγίου σαν Εντουάρντο. Εδώ βλέπουμε την πλώρη του Σαν Εντουάρντο, η οποία είναι καλυμμένη με ένα δίχτυ τράτας. Αυτή δυστυχώς είναι η τύχη των περισσότερων ελληνικών ναυαγίων, των ναυαγίων των ελληνικών θαλασσών. Όπως είχαμε δει και στο Μονρόζα, υπήρχαν αλλιευτικά εργαλεία επάνω, όπως σε πάρα πολλά ναυάγια υπάρχουν αλλιευτικά εργαλεία. Θα πρέπει να αναφέρω ότι Έλληνες δίτες συνεργάζονται για να καθαρίσουν αυτά τα ναυάγια από τα δίχτυα αυτά. Αν θυμάμαι καλά, είναι ο φίλος ο Νίκος ο Καρατζάς, είναι ο φίλος ο Γιώργος ο Κολίκης, είναι η αρετή η Κομινού, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια ομάδα σε διεθνές επίπεδο, οι οποίοι βγάζουν τα δίχτυα από τα ναυάγια, δείχνοντας όλο το εύρος του ναυαγίου και όλη την ομορφιά του ναυαγίου χωρίς τα δίχτυα. Αν και στην περίπτωση αυτή, με το μικρό ρευματάκι που υπάρχει, είναι σαν να φοράει το ναυάγιο ένα πέπλο. Τέλος πάντων, το βαθύτερο τμήμα του ναυαγίου, ο πάτος, είναι 50 μέτρα. Και το ναυάγιο ανεβαίνει μέχρι τα 42 μέτρα επάνω. Σκοπός μας ήταν να το τεκμηριώσουμε, να το μετρήσουμε και μήκος και πλάτος, να μπούμε στους χώρους, στα μπάρια, να δούμε τι μετέφερε και να δούμε αν τελικά αυτό ήταν το πλοίο ή όχι. Εδώ βλέπουμε τον καλόφιλο Αντώνη Κρέντς, ο οποίος απλώνει μύκο. Τον τοπογράφο, εκπληκτικός τοπογράφος, ο οποίος απλώνει μύτο από το κοράκι της πλώρης, κατευθυνόμενος προς το τελευταίο τμήμα της πρίμνης, ούτως ώστε φτάνοντας στο τέλος της πρίμνης έκανε ένα κόμπο, μάζευε το μύτο και όταν ανέβηκαμε στην επιφάνεια μετά μετρήσαμε το μήκος του μύτου και είδαμε ότι ήταν τα 46 μέτρα μήκος που είχε το πλοίο και τα 5,8 μέτρα πλάτος του πλοίου. Δηλαδή ήταν ακριβώς. Για την ακρίβεια εδώ μας βγήκε 46 και κάτι ψηλά και κάτι εκατοστά, αλλά αυτό έγινε γιατί ο Αντώνης χρειάστηκε να κάνει, για να μείνει τεντωμένος ο μύτος, να κάνει δύο βόλτες σε δύο σημεία του πλοίου. Μη σχολιάσεις τα εκατοστά, Αντώνη. Εντάξει, κάνατε να ακούω. Τι, Αντώνης, κύριος, θα το δεις στο βίντεο μετά, το τι δουλειά έχει κάνει, τοπογράφος. Λοιπόν, συνεχίζω. Βλέπουμε ότι, όπως έδειξα και στην πρώτη φωτογραφία, πάνω στο καμπούνι του πλοίου υπήρχε ένας εργάτης. Είναι ο εργάτης της Άγκυρας. Αυτός. Κάτω από το δίχτυ της τράτας που είχε πιαστεί στο ναυάγιο, στην περιοχή της πλώρης, στο καμπούνι, στο ίδιο σημείο ακριβώς, υπάρχει μέχρι σήμερα ένας εργάτης όπου διακρίνεται επάνω και κομμάτι της αλυσίδας από τις άγκυρες του πλοίου. Όπως βλέπουμε εδώ, το ένα ράουλο, το αριστερό ράουλο, έχει ακριβώς την ίδια φόρμα όπως έχει και εδώ. Είναι ακριβώς την ίδια θέση. Ένα στοιχείο αυτό. Κατεβαίνοντας από το πρόστεγο και κατευθυνόμενος προς το επίστεγο, περνώντας πριν φτάσουμε στο πλωριό αμπάρι, υπάρχει επίσης ένας εργάτης και μπροστά από τον εργάτη υπάρχει μια τρύπα. Αυτή η τρύπα είναι το σημείο που βρισκόταν το πλωριό άλμπουρο
του πλοίου. Ακριβώς μπροστά από τον εργάτη. Αυτός είναι ο εργάτης για τα κρένια. Δηλαδή εδώ υπήρχε ένα άλμπουρο, υπήρχαν τα κρένια και με αυτόν τον εργάτη γινόταν το σήκωμα του φορτίου για να κατέβασουν το φορτίο στο αμπάρι. Το βλέπουμε τώρα από την Πρίμνη προς την Πλώρη και βλέπουμε εδώ είναι το πλωριό αμπάρι, το οποίο μέσα έχει γιάνθρακες, είναι κάρβουνο αυτό, είναι καύσιμα. Βλέπουμε τον εργάτη που υπήρχε εκεί, που υπάρχει εκεί για τα κρένια και βλέπουμε και δύο τουαλέτες αριστερά και δεξιά. Εδώ είναι το καμπούνι και εδώ φαίνεται ο εργάτης για τις αλυσίδες των εγκυρών. Όλα αυτά που ανέφερα πριν, βλέπουμε το αντίστοιχο τους εδώ. Ο εργάτης επάνω στο καμπούνι που είναι εδώ. Η αριστερή τουαλέτα, που είναι αυτή εδώ, έχει και το ίδιο σχήμα ακριβώς. Εδώ είναι ο εργάτης για τα κρένια. Εδώ είναι το άλμπουρο. Η τρύπα του άλμπουρου εδώ, ο εργάτης για τα κρένια εδώ. Και εδώ πέρα πίσω που δεν φαίνεται, είναι η δεξιά τουαλέτα. Δύο. Αυτά ήταν δεύτερα στοιχεία. Τρίτο στοιχείο είναι, όπως είπα πριν, το πυλωτήριο ήταν ξύλινο και έχει διαλυθεί. Οπότε έχει μείνει η πρώτη σειρά υπερκατασκευών, όπου η πρώτη σειρά υπερκατασκευών είχε δύο φενιστρίνια και μία μικρή σκαλίτσα που ανέβαινε στο πυλωτήριο. Εδώ τα δύο φενιστρίνια και εδώ κάτω υπάρχουν κομμάτια από τη σκάλα που έχει καταρρεύσει κάτω από το δίχτυ. Προχωρώντας προς το Μεσοκάραβο, βλέπουμε πίσω από από τη ζημινιέρα, πίσω από το φουγάρο, βλέπουμε τους δύο αεροδόχους, από τους οποίους έχουν μείνει μόνο το κάτω τμήμα. Οι υπόλοιποι έχουν καταρρεύσει. Υπάρχουν σαν κομμάτια δίπλα. Ακριβώς στο ίδιο σημείο και από εδώ πέρα έβγαινε η τσιμινιέρα. Έχουμε μέχρι στιγμής 4 στοιχεία και μπαίνουμε στο 5ο και πιο αδιαμφισβήτητο στοιχείο που ταυτοποιεί το συγκεκριμένο ναυάγιο σαν το ναυάγιο του Σαν Εντουάρντο. Από την αριστερή μεριά του πλοίου είναι πεσμένο το φουγάρο. Εδώ ο καλός φίλος Νίκος Φαρθάκας δείχνει με το δάχτυλο τα σινιάλα της εταιρείας στην οποία ανήκε το πλοίο, τα οποία δεν είναι άλλα από την εταιρεία του Αντώνιο Βέγκας. Ένα δι μέσα σε ένα μεγάλο κύκλο. Είναι πολύ ιδιαίτερο, διότι αν προσέξει κανείς θα δει ότι το ένα τμήμα από το V βγαίνει κάτω από τον κύκλο και το άλλο τμήμα του V είναι πάνω από τον κύκλο, όπως φαίνεται εδώ. Το ένα να βγαίνει από κάτω και το άλλο να βγαίνει από πάνω. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα, το οποίο ταυτοποιεί απόλυτα το πλοίο σαν τον Σαν Εντουάρντο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο, δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτησης ότι μπορεί να είναι κάποιο άλλο πλοίο. Δημήτρη, ναι. Λάζαρος, ο αδερφός σου ρωτάει, ξέρουμε πόσο άτομα πλήρωμα είχε? Ναι, είχε τον καπετάνιο και 5 άτομα. 6 άτομα, Λάζαρε. Εδώ βλέπουμε από κοντά το πυλωτήριο του πλοίου, ξύλινο, το οποίο έχει λιώσει, και πάνω σε αυτό βρίσκεται 4 άτομα του πληρώματος. Το πυλωτήριο εκεί που έχει λιώσει έχει μείνει ακριβώς από κάτω η βάση και το πιδάλιο του πλοίου. Αυτή είναι η βάση του πιδαλίου και από πίσω φαίνεται το τμήμα, το μεταλλικό τμήμα του πιδαλίου, από το οποίο φυσικά το ξύλινο κομμάτι έχει λιώσει και δεν υπάρχει πια. Στο σημείο αυτό βλέπουμε την είσοδο του πρυμναίου αμπαριού και τον Αντώνη Κρέντς να κατευθύνεται προς την υπερκατασκευή στο Μεσοκάραβο.
Εδώ είναι στο μηχανοστάσιο από το οποίο έχει αφαιρεθεί η μηχανή. Τα μόνα που έχουν μείνει είναι κάποιες μπιέλες, έχει μείνει ο άξονας και έχουν μείνει διάφορες στρόφιγγες για το Λέβιτα, για τον ατμό. Στα αριστερά, στο πριμιό αμπάρι, υπάρχουν πορσελάνες, υπάρχουν πιάτα, υπάρχει πορσελάνη. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να παραμείνει πολύ εκεί. Πράγμα. Να παραμείνει εκεί, να σεβαστούμε το ναυάγιο. Επίσης βλέπουμε ότι οι δίτες που το πρωτοανακάλυψαν, πιθανώς φουγκαράδες καλύμνοι, έχουν καταστρέψει τον μπουλμέ. Δηλαδή έβαλαν εκρηκτικά για να σπάσουν τον μπουλμέ, ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση, εύκολη πρόσβαση στο μηχανοστάσιο για να βγάλουν μηχανή. Αυτός ο όγκος που φαίνεται εδώ μπροστά είναι ένα μεταξύ τους κολλημένα πυρομαχικά για 20 ουρλικών αντιεροπορικό. Των 20 χιλιοστών δηλαδή. Νομίζω έχουμε και κάτι στην πορεία. Αυτό είναι άλλο. Εδώ βλέπουμε τις μύτες από βλήματα, είναι πυρομαχικά, για 73 χιλιοστά. Για πυροβόλο 73 χιλιοστών. Αυτός είναι ο Νίκος ο Μπαρδάκας που ρίχνει το φως στην περιοχή αυτή που ακόμα υπάρχουν πυρομαχικά μέσα. Το μεγαλύτερο μέρος, εδώ είναι μια μπιέλα που βλέπουμε, η φωτογραφία έχει τραβηχτεί μέσα από το μηχανοστάσιο κοιτώντας προς το αμπάρι της Πρίμνης, στο σημείο που έχει καταρρεύσει, που έχει σπάσει ο μπουλμές που ενώνει, που χώριζε το αμπάρι από το μηχανοστάσιο. Εκπληκτική φώτο. Ναι, είναι που είσαι φοβερό μοντέλο. Και η άλλη φώτο που είχαμε πριν. Και το γάντι, που δείχνει στο σινιάλο με το κόκκινο γάντι. Δεν υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Και έχει μείνει στην ιστορία τα κόκκινα γάντια. Δεν υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Να δείχνεις επάνω στο σινιάλο του Αντώνιο Βέγκα, της εταιρείας του Αντώνιο Βέγκα, Χιχών Εσπάνια, και από αυτό το σημείο που σίγουρα έχουν περάσει πάρα πολλοί δίτες. Όσοι το έχουν καταδυθεί. Αλλά κανείς δεν πρόσεξε το σινιάλο. Ενδεχομένως κανείς δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει, ίσως. Μπορεί. Ή δεν τον ενδιαφέρει κιόλας, εντάξει. Ναι. Μπορεί να μην. Ναι. Αλλά εμείς πήγαμε για... Πήγαινε για την πουτιά. Ενισχυμένη, ναι. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει. Αλλά πολλοί κόσμος αναρωτιόταν ποιο ήταν αυτό το ναυάγιο. Υπήρχαν διάφοροι θρύλοι, διάφοροι μύθοι. Ότι το είχε χτυπήσει ένα υποβρύχιο κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ότι βγαίνοντας από το Μέγα Λιβάδι, κάποιο το ανατινάχτηκε. Μεγάλες ιστορίες, πολλές, χωρίς όμως κανείς να ξέρει ούτε όνομα, ούτε χρονολογία, ούτε συνθήκες βύθισης. Αυτό που κάναμε σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι, όπως είπα και πριν, ένα σωρό παλιών μετάλλων, ένα σωρό παλιές λαμαρίνες, τους δώσαμε ιστορική υπόσταση. Έτσι. Έχει όνομα, έχει θέση στην ιστορία, έχει θέση στο μεγάλο πάζλ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει θέση στη μεγάλη εικόνα. Λοιπόν, να πάρω ένα λεπτό, Δημήτρη. Ναι, ναι. Να πάρω ένα λεπτό. Θέλω λίγο να δώσουμε λίγο μια εικόνα στον κόσμο που ακούει, ότι κάποιες φορές αναφέρεις είδα στα ιστορικά αρχεία, διάβασα στα ιστορικά αρχεία, βρέθηκε αυτό, διάβασα εκείνη την αναφορά, διάβασα την άλλη την αναφορά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να περνάς πολλές φορές μέρες διαβάζοντας πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία συνοχή και προσπαθείς στο μυαλό σου, έχοντας αποκρυπτογραφήσει και απομνημονές πληροφορίες από άλλα αναγνώσματα τα οποία έχεις, να συνδέσεις πληροφορίες και στο τέλος να βγάλεις μια εικόνα από ημερολόγια και αναφορές που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Έτσι είναι. Ναι, αυτό το σήμα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία εκεί ήταν. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζέψεις αυτές τις πληροφορίες και θέλει τεράστια υπομονή και αντοχή. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνω. Σε θαυμάζω που μπορείς να το κάνεις αυτό.
για να συνδέσεις όλες αυτές τις πληροφορίες. Αυτό. Κοίταξε Γιώργο, μια και φτάσαμε να μιλάμε για αυτό το θέμα, είναι χρόνο δουλειά. Δηλαδή, για να φτάσεις στο σημείο, ούτως ώστε να μπορέσεις να βάλεις μία ψηφίδα στη γενική εικόνα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θέλει πάρα πολύ μελέτη, θέλει χρόνο μελέτη, θέλει απίστευτη έρευνα στα αρχεία, θέλει διάβασμα χιλιάδων σελίδων για να καταφέρεις να πάρεις μία μικρή πληροφορία. Πολλοί το αγνοούν αυτό, δηλαδή καμιά φορά συναντάω ανθρώπους όπου αναφέρω ένα όνομα πλοίου και η αντίδραση είναι αυτό το όνομα πλοίου. Κανείς όμως δεν μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι για να φτάσω ή να φτάσουν οι άλλοι ερευνητές που κάνουν το ίδιο πράγμα με μένα στο να έχω ένα όνομα πλοίου, από πίσω υπάρχουν μηνών δουλειά, ίσως και χρόνων. Δηλαδή μπορεί να έχω διαβάσει χιλιάδες σελίδες για να καταφέρω να φτάσω σε ένα σημείο που να πω το όνομα ενός πλοίου που έχει βυθιστεί εκεί. Έτσι, είναι απίστευτη δουλειά που υπάρχει από πίσω. Και φυσικά αυτό το πράγμα συνδυάζεται και με τις καταδύσεις. Το ένα αλληλοσυμπληρώνει το άλλο. Σύμφωνοι. Απλά έχοντας όλη αυτή την πληροφορία, κάνει το να μπορείς να βρίσκεσαι κάτω από το νερό και να βλέπεις κάποια στοιχεία, πια το κάνει πιο εύκολο. Όσο και να βουτάγαμε, όσο και να τριγυρνάγαμε και να μετράγαμε και να βιντεοσκοπούσαμε, αν δεν υπήρχαν αυτές οι ιστορικές πληροφορίες από πίσω, η δουλειά της ταυτοποίησης ενός ναυαγίου θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Θεωρώ ότι εκεί είναι η δουλειά της ταυτοποίησης, στην ιστορία. Ναι, ακριβώς. Και να συνδέσεις όλα αυτά και τα δύο, George, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Διότι ο ιστορικός δίτης είναι το κλειδί. Ναι. Ελπίζω να μην είναι παρεξηγήσιμο το ιστορικός δίτης. Δεν σε λέω όχι, μεγάλο. Όχι. Πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι σε ένα θέμα ταυτοποίησης αυτού του επίπεδου το καταδυτικό κομμάτι είναι το μικρότερο κομμάτι. Είναι ίσως ένα 20% από την όλη δουλειά που έχει γίνει για την ταυτοποίηση. Τα άλλα 80% είναι η έρευνα στα αρχεία, το να βρεθούν τα κατάλληλα ντοκουμέντα, να βρεθούν οι κατάλληλες φωτογραφίες, να γίνει έρευνα στα νεολόγια, στο Lloyd's Register of Shipping, να βρεθούν στοιχεία για το πλοίο. Είναι μια μεγάλη διαδικασία όπου κανείς προσπαθεί σε όλο αυτό το διάστημα να κρατήσει τη μεγάλη εικόνα και να μην ζουμάρει μόνο στη λεπτομέρεια. Γιατί άμα ζουμάρει στη λεπτομέρεια, βλέπεις το δέντρο και χάνεις το δάσος. Ακριβώς. Global awareness. Ακριβώς. Λοιπόν, μπαίνω τώρα σε ένα κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει σίγουρα τους δίτες από εμάς οι οποίοι ασχολούνται με την αεροπορική ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα με τα ναυάγια των ελληνικών θαλασσών. Η οικογένεια του Ισπανού καπετάνιου Πουτραγκουένο Μπουένιο μας έδωσε μέσα στα διάφορα στοιχεία των αρχείων που έχει και μία καταχώρηση, γερμανική καταχώρηση, από τον διοικητή του αεροπορικού σώματος, του γερμανικού αεροπορικού σώματος, το οποίο αναφέρει ότι για την βοήθεια που παρήχε ο Ντόν Εντουάρντο Μπουτραγκουένιο Μπουένο σε δύο πιλότους οι οποίοι σώθηκαν από αυτόν, του προσφέρει το ποσό των 75 μάρκων του Ράιχ. Λοιπόν, η ημερομηνία λέει 18/6/1942. Μάζεψε δύο πιλότους και άρα στις 18/6/1942 που μάζεψε τους πιλότους αυτούς είχαμε μία πτώση αεροπλάνου. Μία πτώση αεροπλάνου. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Θάνου Αντωνέλου, ο οποίος είναι ερευνά στα αεροπορικά αρχεία, και του φίλου μου Γερμανού Λίνο φον Γκάρτσεν, καταφέραμε να βρούμε στις καταχωρήσεις των γερμανικών ημερολογίων πολέμου ότι στις 18/6/1942
έπεσε από μηχανική λάβη, από μηχανική βλάβη, ένα τορνιέ 17Z με το Werknummer, με τον αριθμό κατασκευής 1197. Ήταν αναγκαστική προσγείωση που εκτέλεσε το αεροσκάφος, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να βυθιστεί και οι δύο επιβαίνοντες να σωθούν. Όπου βλέπουμε εδώ πέρα ποιος τους έσωσε. Προσταλάσσωση. Προσταλάσσωση. Είχαμε μία προσταλάσσωση ακριβώς. Το συγκεκριμένο αυτό αεροσκάφος, το Dornier 17Z, τύπος Dornier, μάλλον αεροσκάφος Dornier τύπου Do 17Z, με αριθμό κατασκευής Werknummer 1197, ανήκε στην δεύτερη μοίρα του Τσεστόρα Κεσφάτα 26. Λοιπόν, η επωνομαζόμενη Τσεστόρα Κεσφάτα 26 Horst Wessel. Πληροφοριακά, για αυτούς που ενδιαφέρονταν με την ιστορία, είπα και πριν ότι ο Μπουτραγκουένιο Μπουένο, πριν μπει στο Σαν Εντουάρντο, δηλαδή τον Ιούνιο του 1942, ήταν κυβερνήτης του Σαν Χουάν 2. Αν ακολουθήσει λοιπόν κανείς το ημερολόγιο πολέμου του Σαν Χουάν 2 μέσα από τα γερμανικά πολεμικά αρχεία, θα μπορέσει να βρει και σε ποια περιοχή έπεσε αυτό το αεροπλάνο. Αυτό είναι ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες και ελπίζω να βρούμε όλοι μαζί τη λύση. Έτσι. Το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασής μας της σημερινής έχει να κάνει με το μικρό ατμόπλιο Νίκη. Το μικρό ατμόπλιο Νίκη, η πρώτη επαφή που είχαμε αυτό το ατμόπλιο ήταν σε ένα κατάλογο, ο οποίος κυκλοφόρησε αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1945-1946, από την Ένωση Ιδιοκτητών Πετρελαιοκίνητων και Ιστιοφόρων στον Πειραιά, και με τον τίτλο «Βυθιστέν τα σιδηρά πετρελαιοκίνητα κατά την πολεμική περίοδο 1940-1944». Στη 17η θέση, αυτός ο κατάλογος έχει κυκλοφορήσει για να καταχωρηθούν τα δικαιώματα που είχαν σε κάποια χρήματα που θα έδινε το ελληνικό κράτος. Βλέπουμε ότι στη θέση 17 υπάρχει ένα ατμόπλιο με το όνομα Νίκη, μειολογημένο στον Πειραιά, με τον αριθμό 251, ήταν 60 κόρων. Πάρα πολύ. Μικρό, πολύ μικρό, πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό. 26 κόρων, καθαρών κόρων. Είχε κατασκευαστεί το έτος 1885 και έφερε μία μηχανή, δίζελομηχανή, της εταιρείας Drott. Υποδύναμης 65 ύπων. Ο τόπος βυθίσεως αναφέρεται η Κύθνος. Η αιτία βυθίσεως αναφέρεται πολεμική. Και η ημερομηνία είναι η 28η Απριλίου του 1941. Το διάστημα δηλαδή που κάθε ελληνικό λιμάνι, κάθε ελληνική περιοχή βομβαρδισόταν από τη Λουφτβάφε. Το διάστημα που ο ουρανός έφρεχε μολύβι πάνω από την Ελλάδα. Βλέπουμε εδώ ότι ο τελευταίος ιδιοκτήτης αυτού του πλοίου ήταν ο Αλκιβιάδης Τόγιας. Και ότι αυτό το πλοίο είχε περάσει σε ελληνική επίταξη. Ήταν με ελληνική επίταξη. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι με οδήγησε στο να ερευνήσω τη φορά αυτή στα ελληνικά νεολόγια. Στα ελληνικά νεολόγια, στον Πειραιά, επειδή ήταν νεολογημένο στον Πειραιά, κλάσεις Α στα μικρά πλοία, όπου πράγματι υπάρχει καταχωρημένο το πλοίο ως Νίκη με τον αριθμό 251 και με το προηγούμενο όνομα Ευωικός. Συγγνώμη, θα χρειαστώ σκονάκι γιατί δεν τα θυμάμαι τώρα όλα απ' έξω. Το χάσα το σκονάκι μου, δεν πειράζει, ό,τι θέλω να θα πω. Λοιπόν, εδώ πέρα αναφέρει ότι το πλοίο είχε
Είχε τον αριθμό, τον παλιό αριθμό 11.047, αυτός ο αριθμός άλλαξε κάποια στιγμή σε 251. Η πρώτη καταχώρηση που υπάρχει στο νεολόγιο είναι καταχώρηση του 1913. Μάλιστα, αναφέρεται ότι το πλοίο αγοράστηκε από το διευθυντή της Οθωμανικής Τράπεζας στην Καβάλα το 1913. Στις αναφορές κοίταξα και στο βιβλίο του Βασίλη Καρδάση εκ του Ιστίου των Ατμών, από το Ιστίο εις των Ατμών, αλλά και στο βιβλίο της Σελίνα Χαρλάφτη για την ελληνόπτητη ελληνική εμπορική ναυτιλία, για την ελληνόπτητη εμπορική ναυτιλία, δεν βρήκα στοιχεία. Όμως ένας Τούρκος ερευνητής δίνει πληροφορεί, ο Εσέρ Τουτέλ πληροφορεί ότι μία σειρά πλοίων τα οποία βρίσκονταν στην Καβάλα μετά το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο πέρασε σε κυριότητα ελληνική. Πιθανώς το πλοίο αυτό από το 1885 να πέρασε σε ελληνικά χέρια το 1913 μετά το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο και να καταχυρώθηκε στην ιδιοκτησία του διευθυντή της Οθωμανικής Τράπεζας στην Καβάλα. Το πλοίο αυτό αναφέρεται σαν ατμόπλοιο, αναφέρεται ότι είχε τρικύλινη παλινδρομική μηχανή, ήταν ένα πλοίο της τάξης των 36 μέτρων μήκους και ότι αναφέρει επίσης ότι κάποια στιγμή η μηχανή αυτή άλλαξε και τοποθετήθηκε δισελομηχανή, μηχανή δίζελ. Υποδύναμη, ξέρουμε. Ναι, το είχαμε πριν, μισό λεπτό, ας το πω πάλι. Υποδύναμη ήταν 65 ύπη. Μικρή μηχανή. Μηχανή ντροτ. 65 ύπη. 65. Στο νεολόγιο αναφέρει επακριβώς τα εξής. Διαγράφεται δυνάμη της υπαριθμών 22.168 του 1943 διαταγήν του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ως βυθισθέν συνεπία αεροπορικής επιθέσεως την 28 Απριλίου 1941 εις Άγιον Στέφανον Κίθνου. Εγένετο εν Αθήνες τη 8 Νοεμβρίου 1943, ο τυρών των Ιολόγιων. Επίσης αναφέρεται ότι το 1942 το πλοίο, αν και βυθισμένο, πέρασε, πουλήθηκε στον Αλκιβιάδη Κωνσταντίνο Τόγια, εμποροπλοίαρχον, κάτοικον Κίθνου. Έτσι. Τα 46% και τα υπόλοιπα 50% αντιτμήματος δραχμών 960.000 στον Αριστίδη Γεωργίου Μουστάκα. Αυτοί ήταν οι δύο άνθρωποι οι οποίοι αγόρασαν το ναυάγιο, ενώ ήταν βυθισμένο. Αυτό δεν μου έγινε απολύτως κατανοητό, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι, επειδή εμφανίζεται ο Τόγιας, ο Αλκιβιάδης Τόγιας σαν ιδιοκτήτης, ο οποίος ζητά καταχωρημένο στη λίστα που έδειξα πριν, μάλλον θα πήρε κάποια αποζημίωση από το ελληνικό κράτος. Ίσως είχε αυτό το πράγμα υπολογιστεί, ότι μετά τον πόλεμο υπάρχει αποζημίωση. Ίσως ήθελα να το ανελκύσει. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες γιατί το αγόρασε ο Τόγιας ενώ ήταν βυθισμένο. Στο πρόγραμμα λοιπόν που είχαμε βάλει, ο ένας στόχος ήταν η ταυτοποίηση του ναυαγίου στα νότιο-δυτικά της Σερίφου και το δεύτερο ήταν το να ψάξουμε και να βρούμε το ναυάγιο του μικρού ατμόπλοιου Νίκη, ελληνικού ατμόπλοιου Νίκη, το οποίο βρισκόταν βυθισμένο στον κόλπο του Αγίου Στεφάνου. Δεν υπήρχε πουθενά καμία καταχώρηση ανέλκυσης, αν και εγώ θεωρούσα ότι μάλλον το πλοίο μπορεί να έχει ανελκυθεί. Αλλά επειδή δεν έβρισκα πουθενά καταχώρηση ανέλκυσης, ούτε στον ΟΑΝ, ούτε στις ανακοινώσεις στις εφημερίδες από τον Οργανισμό Ανέλκυσης Ναυαγίων, δεν το βρήκα πουθενά να έχει εκποιηθεί, δεν το βρήκα πουθενά στις λίστες που έψαξα, ειδικά στη λίστα του Μελισσινού. Πήγαμε λοιπόν εκεί γνωρίζοντας ότι υπήρχε ένα ναυάγιο. Και
Πέσαμε λοιπόν μαζί με τον Αντώνη τον Κρένς, χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό, με ένα stage και με τα σκούτερ, και σκουτάραμε στη μέση του κόλπου, όπου βρήκαμε τα υπολείμματα ενός ναυαγίου, το οποίο όμως είναι ένα πλοίο το οποίο βυθίστηκε το 2001, το Ιθαλαμικός Πέπε, η οποία έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στη μέση του κόλπου του Αγίου Στεφάνου. Εντάξει, δεν έχει μείνει τίποτα, κάποιες αλυσίδες, τίποτα, δεν είχε κανένα ενδιαφέρον ιστορικό για μας. Ενδιαφέρον σαν ναυάγιο, ωραίο να του βγάλεις φωτογραφίες, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Οπότε αποφασίσαμε με επικοινωνία να συνεχίσουμε προς την ακτή και να πάρουμε όλο τον κόλπο, κόστα-κόστα, γυαλό-γυαλό, να δούμε τι γίνεται, τι υπάρχει, με τα σκούτερ. Πλησιάζοντας λοιπόν προς τη μέση του κόλπου, εκεί που υπάρχει ένα κεντράκι, μια ταβέρνα, πέσαμε σε μια μικρή πλώρη, σε βάθος 6-7 μέτρα. Μια πλώρη. Και κάναμε τις μετρήσεις, κοιτάξαμε τους πουλμέδες και είδαμε ότι πρόκειται για ένα μικρό ναυάγιο μήκους 36 μέτρων, το οποίο έχει εν μέρει ανελκυθεί, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος του κατοκάραβου έχει μείνει στο βυθό. Πλάτος και μήκος είναι ένα προς ένα προς τα στοιχεία του νιολογίου όσο αφορά το ναυάγιο Νίκη, το ατμόπλιο Νίκη. Βλέπουμε να έχουν μείνει τμήματα, να έχουν μείνει οι μπουλμέδες. Βλέπουμε στοιχεία του πλοίου από το κατοκάραβο και από τη γάστρα. Και το πιο ωραίο κομμάτι από όλο αυτό είναι φυσικά το μεσοκάραβο, όπου βλέπουμε τους νομείς να εξέχουν. Είναι single hull, δεν έχει διπλό πάτο, είναι μονός πάτος, όπως κατασκεύασαν τα μικρά πλοία στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτό έχει κατασκευή, έχει να πει το 1885, σύμφωνα με την αναφορά στην αρχική λίστα που έδειξα. Και βλέπουμε το κομμάτι της πρίμνης, στο οποίο υπάρχει ακόμα το πιδάλιο. Πανέμορφο. Είναι ένα ναυάγιο στα 5 μέτρα βάθος, που μπορεί να το επισκεφτεί κανείς με μάσκα. Αν θέλει να το δει, μπορεί να πάρει ένα stage και να πάει να περάσει μια ώρα πάνω στο ναυάγιο, να δει ό,τι θέλει. Έτσι. Είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνο στα 5 μέτρα βάθος. Ή με μια μπουκάλα στην πλάτη, όπως κάνει ο περισσότερος κόσμος. Ναι, μια μπουκάλα στην πλάτη. Λέω κι εγώ αυτό με ένα stage μπορεί μόνο πώς πέρασε έτσι και δεν σχολιάστηκε. Θα τα διορθώνουμε, μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Έτσι. Για να δούμε, συγγνώμη, Παρδαγά. Έλα. Εσύ δεν είσαι εδώ πίσω, εσύ είσαι εδώ που πολύ ναι, επιφάνεια. Surface support. Surface support και όχι μόνο αυτό, έχεις τον απόλυτο έλεγχο επάνω στο Grens. Σας έχω από κοντά συνέχεια. Grens και μπέλα φιγούρα ρε φίλε. Έχεις ένα stage αριστερά και κρατάς και το σκουτεράκι ας πούμε εκπληκτικός. Λοιπόν, εδώ τελειώνουμε την ιστορική παρουσία των παγίων και τις διαφάνειες. Έχω και μια τελευταία διαφάνεια για αυτούς που ενδιαφέρονται. Εδώ είναι η βορειοδυτική Κύθνος, όπου βρίσκεται ο κόλπος του Αγίου Στεφάνου. Αυτός είναι ο κόλπος του Αγίου Στεφάνου. Παρεμπιπτόντως, το Πέπε το έχω καταδυθεί το 2004, Δημήτρη. Ναι, μου το έχεις πει. Και κάποιος βρήκε λεφτά εκεί, σωστά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι το Πέπε. Και εδώ στην παραλία είναι το ιστορικό ναυάγιο Νίκη, το οποίο βυθίστηκε στις 28 Απριλίου του 1941 από τη Λουφτβάφε. Πριν τελειώσω όμως, έχω μία ερώτηση στο φίλο μου, τον Γιώργο τον Βανδόρο. Παρόν. Να σε βλέπω. Μπορώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν εξαρτάται από μένα. Ωραία, κανονικά.
Ωραία. Και να σε ακούω λοιπόν. Ρέση, τον Αντώνη τον Κρέντς, πόσα χρόνια το ξέρεις? Αρκετά. Από τι θα πει αρκετά? 7. 7 χρόνια. Βάλε, βάλε. Από το 7. Από το 2007. Από το 2007. Ξέρεις τον Αντώνη τον Κρέντς. Είσαστε φίλοι, πέσατε ακροπαζιές. Σωστό. Πηγαίνετε για κατάδυση. Έτσι. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδάκι μου, αυτόν τον άνθρωπο, γιατί εξεχνάς το όνομά του, γιατί το φωνάζεις Μανώλη? Μανώλη, και έχω και πιστήριο. Έχω πιστήριο εδώ πέρα συγκεκριμένο. Είναι το Βρίθερ που παραποιεί τη φωνή, γι' αυτό. Έχω την εντύπωση, χωρίς να το έχω ακούσει, έχω την εντύπωση ότι αυτό που θα παίξεις μπορεί να μην είναι ευγενές και να μην σημαίνει Μανώλη. Για βάλτο να δούμε. Ωπα, Μανώλη, ακούγεται από όλους. Ακούστε, Μανώλη, φωνάζει το φίλο του Μανώλη, αν είναι δυνατόν. Δεν έχει ήχο. Πώς δεν έχει ήχο, τα ακούγεται? Όχι. Πάμε μια φορά πάλι. Ακούμε κάτι. Πάμε. Πώς θα ακούσουμε το Μανώλη? Αχ, Μανώλη. Δεν ακούγεται. Δοκιμάσω πάλι. Δεν ακούγεται. Μανώλη. Μανώλη. Δεν ακούμε κάτι, Δημήτρη. Μανώλη. Τέλος πάντων. Εντάξει. Κρίμα. Έπεσε λογοκρισία. Έπεσε λογοκρισία, ναι. Δεν ξέρω. Δημήτρη, συγγνώμη λίγο. Ρωτάει ο Μανώλης. Ο Γιώργος, ο Καρέλας. Στην Κύθνο, γιατί δεν ψάξατε το Σαν Ισιντόρο, το Point Judith... Θα το πούμε μετά. Ναι, το Point Judith μέσα στον κόλπο, λέει, είναι διαλυμένο. Έχει και κοπή. Η ορατότητα χάλια. Έχει κοπεί αυτό. Το Point Judith έχει κοπεί, είναι ένα μεγάλο πλοίο, το οποίο βυθίστηκε επίσης τον Απρίλιο του 1941, αλλά με τα πολεμικά έχει κοπεί, δεν έχει μείνει τίποτα, μείνει κάτι λαμαρίνες μόνο. Το Σαν Ισίδρο Λαμπραντόρ που βύθισε το Κατσόνης, το είχαμε στο πρόγραμμα. Υπάρχει ένα στίγμα γύρω στα 96 μέτρα. Το είχαμε στο πρόγραμμα να κάνουμε αυτή την κατάδυση, αλλά τελικά αποφασίσαμε να κατευθυνθούμε στη Μήλο. Τώρα θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, με αυτό το βιντεάκι τελείωσα εγώ τη δικιά μου την παρουσίαση. Θα ήθελα όμως να δούμε λιγάκι το βίντεο που έχουμε, Δημητρή. Ναι, και έχουμε να δούμε το βίντεο που θα μας δείξεις εσύ. Οπότε είναι ένα βίντεο 4 λεπτών που έχει τραβήξει ο Γιώργος ο Βανδόρος, όπως θα δούμε στη συνέχεια που τάγαμε ένα ζευγάρι. Οπότε είναι ο Γιώργος ο Βανδόρος με τον Αντώνη τον Κρέντς. Η Μανώλη. Και πάμε να το δούμε λίγο, Τάσο, από το κοντρόλ. Μανώλη! Ευχαριστούμε τον Ερίκο Κρανιδιώτη για το κάτω. Για το βίντεο. Ερίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ερίκο. Τάσο. Να πούμε ότι τα σκούτερ χρησιμοποιήθηκαν στο κατέβασμα και ένα μεγάλο κομμάτι της βόλτας στο ναυάγιο έγινε χωρίς τα σκούτερ, κολυμπώντας. Εδώ πέρα βλέπουμε την προπέλα, η οποία υπάρχει ακόμα, δεν έχει αφαιρεθεί. Η προπέλα είναι μια τετραπτέρυγη προπέλα. Δεν βλέπουμε κάτι, Δημήτρη. Θα πρέπει να μπει στο Facebook να δεις το live. Okay. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Αντώνη Κρέντς να κατευθύνεται προς το φουγάρο, το οποίο είναι πεσμένο, όπως είπα πριν, στην αριστερή πλευρά του ναυαγίου. Το βαθύτερο κομμάτι, το βαθύτερο σημείο είναι 50 μέτρα. Και κάτι, πρόσθεσε κάτι, 52-53 μέτρα. Ναι, κάπου εκεί είναι. Και εδώ πέρα είναι το φουγάρο, που είναι πεσμένο. Το επάνω μέρος του ναυαγίου είναι γύρω στα 43 μέτρα. Η κατάδυση ήταν, μέσω βάθος κατάδυση ήταν 45 μέτρα. Ναι, σωστό. Εδώ ο Αντώνης ο Κρέντς κατευθύνεται προς την πλώρη. Έχει αφήσει το σκούτερ, έχει ανεβεί στην πλώρη και από εδώ πέρα για τη μέτρηση. Έχει δέσει το μύτο και κατευθύνεται σιγά
περνάει πάνω από το, από το πρόστεγο, όπου βλέπουμε ακριβώς κάτω, κάτω του αυτή τη στιγμή είναι, το, είναι ο εργάτης για τις άγκυρες. Στο σημείο αυτό είναι 40 πόσο μέτρα, 40 κάτι, 44,1. 45 μέτρα μέσος όρος. Συνεχίζει, περνάει το πρώτο, το πρώτο αμπάρι, το πλωριό αμπάρι, φτάνει στο, στο μεσοκάραβο, στους χώρους ενδιέτησης, στο σημείο που βρισκόταν το πιλωτήριο, το οποίο ήταν ξύλινο και έχει πέσει, περνάει πάνω από τη βάση του πιδαλίου, όπου έχει βάλει, έχει κάνει μια στροφή και να κρατήσει το μύτο, και κατευθύνεται προς την πρίμνη. Τώρα βρίσκεται πάνω από το στόμιο του, του πρυμνίου αμπαριού. Βλέπουμε το μύτο, όπου ως αποτέλεσμα είχε τα 60 μέτρα, τα 46 μέτρα. Εδώ βλέπουμε ένα μέρος από το αμπάρι και εδώ βλέπουμε το εσωτερικό του αμπαριού. Έχει πιάσει αρκετό ίσημα κάτω. Φαίνονται στοιχεία τα οποία είναι καλυμμένα με, με βένθος, με οργανισμούς. Και από εκεί ξεκινάει ένα κομμάτι όπου αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα, οι πρώτες πορσελάνες. Και ένα διαλυμένο τοπίο, τέλος πάντων, εκεί μέσα. Όλο αυτό, ναι, αλλά και καλυμμένο. Εδώ πέρα βλέπουμε πολλές πορσελάνες σε βουναλάκι, πιάτα, στίβες ολόκληρες, ναι. Εδώ βλέπουμε κομμάτια και τμήματα από τον οπλισμό, από την αριστερή μεριά, και εδώ είναι ο μπουλμές, ο οποίος έχει ανατιναχθεί για να μπορέσει να δημιουργηθεί είσοδος στον χώρο του μηχανοστασίου. Όπου να εξηγήσουμε ότι έχει ανοίξει και το πάνω κομμάτι, το οποίο περάσαμε νωρίτερα. Για να ανοίξει και το πάνω. Βιαίως. Βλέπουμε κάποιες στρόφικες που υπάρχουν εκεί για τον ατμό. Βλέπουμε σωλήνες του ατμού οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Εδώ βλέπουμε διάφορα κομμάτια που έχουν μείνει από τη μηχανή. Σε λίγο θα δούμε και, να, και μια μπιέλα εκεί κάτω. Ναι. Δεξιά κάτω, ναι. Εδώ είναι η επιστροφή. Ο Αντώνης μαζεύει, μαζεύει. Εδώ είναι η σκηνή με τον Μανώλη Μανώλη. Okay. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, να είστε καλά. Και αναφορά. Χαρά μου, χαρά μου. Το θεωρώ ένα από τα πιο σημαντικά ναυάγια που, που έχω καταδυθεί. Το βάθος είναι αμελητέο, διότι εντάξει, δεν είναι τίποτα το. Δεν είναι κάποιο challenge, ας πούμε, στην ιστορία αυτή, το να καταδυθεί στα 50 μέτρα, ας πούμε. Αλλά το challenge της όλης υπόθεσης ήταν να οργανώσεις την αποστολή και να πας. Οπότε μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι τώρα. Που σε αυτό θέλω τη δική σας συμμετοχή φυσικά. Εγώ θα κρατηθώ λίγο πίσω, αφήνοντας τους καλούς μου φίλους μπροστά να πούν τα δικά τους. Όπως είπαμε και στην αρχή, αυτή η αποστολή στήθηκε και έγινε τέλη Μαΐου και αρχές Ιουνίου του 2016, στοχεύοντας να κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε πει. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να ακολουθήσουμε ένα οδηπορικό μέσα από φωτογραφίες, μέσα από αφηγήσεις από εσάς, Αντώνη, Γιώργο. Ναι. Θα σας ακούσουμε. Να βάλω σε κίνηση τον Αντώνη. Να βάλω σε κίνηση τον Αντώνη. Να κάνω μια πάσα στον Αντώνη για να μπούμε, για να είμαστε on track. Λοιπόν, ο Αντώνης ήρθε και με βρήκε στην Αίγινα, όπου έχω μόνιμα το καϊκί μου. Μισό λεπτό, Δημήτρη, μισό λεπτό. Ναι. Μου λέει ο Τάσος να κλείσει το share, στο να μην φαινόμαστε κανονικά, γιατί βλέπουμε την οθόνη μας. Ναι. Κανείς... Okay. Okay, συγγνώμη. Έλα.
Okay, είναι εντάξει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ο Αντώνης ήρθε στην Αίγινα να προετοιμάσουμε το καΐκι για το ταξίδι. Προετοιμάσαμε το καΐκι, κάναμε ότι τα πιο βασικά, τα υπόλοιπα θέλαμε να τα κάνουμε στο Λαύριο και το ραντεβού μας ήταν στο Λαύριο. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον Αντώνη από Αίγινα για Λαύριο. Και μπαίνω στις διαφάνειες και πάλι για να κάνω πάσα στον Γιώργο. Πρέπει να κάνει share μάλλον πάλι. Θα κάνω share. Το κάνω το share. Okay. Λοιπόν, να πάρω λίγο την μπάσα και μέχρι να γίνει το share έγινε τελικά. Να σας πω λίγο ότι και για μένα αυτή η αποστολή ήταν εξαιρετικά, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά ωραία. Ίσως λίγο διαφορετική από τις υπόλοιπες δραστηριότητες που έχουμε κάνει. Ήταν λίγο πιο παρέα. Ξεκινήσαμε για να κάνουμε αρκετά πράγματα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, με αρκετή δουλειά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ο χρόνος που περάσαμε μαζί. Είναι στιγμές που, παρόλο που η μνήμη μου δεν είναι η καλύτερη και φημίζομαι δυστυχώς για αυτό, είναι κάτι το οποίο θα μου μείνει, μου έχει μείνει. Αν θέλετε να συνεχίσω, για κάποιους από εσάς που με ξέρουν λίγο παραπάνω, θα καταλάβουν ότι αυτός ο χώρος είναι η αποθήκη, η γνωστή, στην οποία κρατάμε μαζί με κάποιους φίλους κάποιο κατατικό εξοπλισμό. Και χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτό το χώρο ως βάση στην Αθήνα, ξεκινήσαμε να κάνουμε την προετοιμασία στην συλλογή των υλικών που ήταν απαραίτητα για να κάνουμε όλες αυτές τις διαφορετικές καταδύσεις. Γιατί αρχικά, όπως θα δούμε και παρακάτω, θα ξεκινήγαμε για να κάνουμε καταδύσεις από τα 90 τόσα μέτρα μέχρι και τα 6. Και πρέπει να έχουμε υλικά τα οποία να βολεύουν όλα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, προετοιμάσαμε μέσα σε αυτό το χώρο στις 3 μέρες πριν ξεκινήσει η αποθήκη, γεμίζοντας μείγματα Trimix για τις βαθύτερες βουτιές 1265, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Γεμίσαμε στις 20άρες, σε διπλές 20άρες φιάλες. Γεμίσαμε σε φιάλες 15 λιτρών 1555 και γεμίσαμε και σε κάποιες 12άρες και αθώς επίσης και κάποια stage 2135. Σωστά. Κάποια κατοστάρια, κάποια 50-20, τα οποία αργότερα θα γινόντουσαν 50άρια. Και όταν αμφιβολία, ρωτάς κρέντς, έτσι, έχουν καταγραφεί όλα με πολύ μελάνη. Ναι, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι υπάρχουν οι σημειώσεις, οι επακριβείς για το τι ακριβώς συνέβη, με ακρίβεια δευτερολέπτου. Εντάξει, ως συνήθως η προετοιμασία και τα αέρια θέλει αρκετή δουλειά για να γίνουν όλα σωστά, για να βγουν τα μείγματα καλά. Θέλει να γίνουν τα πράγματα με έναν τρόπο ώστε να μην σπαταληθεί αέριο. Δεν είναι απλά ότι θα κάνουμε κάποιο λάθος στη διαδικασία των μίξεων και θα το ξαναφτιάξουμε. Πρέπει να υπάρχει το απαραίτητο απόθυμα ηλίου για να γίνει όλο αυτό. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε να κάνουμε το μεγαλύτερο κομμάτι των γεμισμάτων από την Αθήνα, ώστε οι φιάλες να μην χρειάζονται γενικώς πάρα πολύ επεξεργασία από βουτιά σε βουτιά. Και πήραμε και κάποιες φιάλες οξυγόνου, καθαρού οξυγόνου και καθαρού ηλίου για να τις έχουμε και ως εφεδρία αλλά και για να φτιάξουμε και on-site στη διάρκεια δηλαδή της αποστολής κάποια πράγματα. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι οι τρεις δίτες, ο Δημήτρης, ο Νίκος και ο Αντώνης βουτάγανε με ανοιχτό κύκλωμα. Εγώ βουτάγα με το rebreather μου, ένα inspiration. Οπότε τα δικά μου τα μπουκάλια ως επιτοπλίστων ήταν γεμάτα και παραμείνανε γεμάτα μέχρι και το τέλος της αποστολής, αν εξαιρέσουμε τα τρίλιτρα. Εδώ λοιπόν στην δεξιά πλευρά της φωτογραφίας βλέπετε τις φιάλες του οξυγόνου και λίγο πιο πέρα είναι οι φιάλες του ηλίου, πίνακας με τους υπολογισμούς
και στιβαγμένα πάνω στο τραπέζι διάφορα εργαλεία μίξης, καθώς επίσης και γύρω-γύρω οι φιάλες, φιάλες stage και οι φιάλες βυθού, οι οποίες πήραμε μαζί μας στο ταξίδι. Με τον Νίκο κάναμε αρκετή δουλειά εκεί και ο Νίκος έκανε και με τη σειρά του μια σειρά από γεμίσματα και τελικά οι δυο μας μεταφέραμε τον όγκο των φιαλών από την αποθήκη στο Λαύριο, όπου συναντήσαμε τον Αντώνη και τον Δημήτρη και ξεκινήσαμε το φόρτωμα για το διπορικό. Να υπενθυμίσω ότι στο πρόγραμμα του ταξιδιού αυτού δεν ήταν μόνο το Σαν Εντουάρντο και τον Νίκη, αλλά είχαμε υπολογίσει να κάνουμε, περίπου 10 βουτιές. Στο πρόγραμμα υπήρχαν ακόμα δύο ναυάγια. Ήταν το ναυάγιο του Σύφνος, έξω βόρεια της Μήλου, στο βάθος των 76 μέτρων, και το ναυάγιο του Άρτεμις Πίτα, στον κόλπο του Αδάμαντα. Δηλαδή ήταν συνολικά 4 ναυάγια που θέλαμε να καταδυθούμε και με ένα 5ο ναυάγιο σαν εναλλακτική, το Σαν Ισίδρο Λαμπραντόρ, έξω από το Μέριχα της Κύθνου. Οπότε τα αέρια που κάναμε, τα κάναμε για τα ναυάγια τα ρηχά, τύπου Σαν Ισίδρο και Άρτεμις Πίτα, και για βαθύτερα ναυάγια τύπου Σύφνος, Σαν Ισίδρο Λαμπραντόρ. Δηλαδή, είχαμε στις 12, αυτοί που ήμασταν στο ανοιχτό κύκλωμα, είχαμε στις 12 ένα μείγμα τρίμιξ, 21-35, 21% οξυγόνο, 35% ήλιο. Και για τις βαθύτερες βουτιές είχαμε, θύμισε μου, ήταν 15-55 ή 12-65. 12-65. Είχαμε στις 20 12-65 και είχαμε και στις 15 15-55. Ωραία. Δηλαδή 12-65 για αυτούς που δεν γνωρίζουν είναι 12% οξυγόνο, 65% ήλιο και το υπόλοιπο άζωτο. Σωστά. Πολύ σωστά. Συν τα stages, έτσι. Συν τα stages, τα οποία ήταν 21-40, 50-20. Εμείς, ναι, χρησιμοποιήσαμε για 50 για τα 21 μέτρα, αποσυμπίεση από τα 21 μέχρι τα 6 μέτρα, και στα 6 μέτρα παίρναμε καθαρό οξυγόνο για την αποσυμπίεση. Δηλαδή είχαμε δύο αέρια αποσυμπίεσης μαζί. Θέλω να προσθέσω γενικά σε όλο αυτό. Γενικά όταν πρόκειται να κάνεις μια τέτοια, όπως αυτή την αποστολή, μια εβδομάδα που φύγαμε και ήμασταν στη θάλασσα και δεδομένου να γίνει δουλειά, γιατί αυτό εμπεριείχε χρόνο, χρήμα κτλ. Προσθέτω σε αυτό που είπε ο Τζόρτζ πριν, ότι απαιτεί πάρα πολύ λεπτομερή σχεδιασμό, τι κάνουμε κάθε μέρα, τι βουτάμε, βλέποντας 3, 4 και 5 βουτιές μετά από κάθε βουτιά. Έτσι, αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Φοβερό awareness πρέπει να είναι εκεί. Και δεν ήταν, όλο το κομμάτι, όλη αυτή η αποστολή δεν αποτελεί το μόνο από δίτες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ήταν μαζί δεν γνώρισαν μόνο κατάδυση. Ο Αντώνης ο Κρέντς είναι μηχανικός. Οτιδήποτε πρόβλημα μπορούσε να δημιουργηθεί ή είχε δημιουργηθεί ή τέλος πάντων προέκυψε, ο Αντώνης ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε κάτι να προτείνει και είχε πάντα μια λύση. Και πολλές γνωριμίες. Και πολλές γνωριμίες στα διάφορα λιμάνια. Το δεύτερο ήταν ότι ο Γιώργος ο Βανδόρος ξέρει το καΐκι μου τόσο καλά όσο το ξέρω εγώ. Που σημαίνει ότι υπήρχε ένα rotation στις ομάδες που πέφτανε. Έπεφταν δύο άτομα, ένα ζευγάρι, στο νερό. Οι άλλοι ήταν πάνω στο καΐκι. Ο ένας στο τιμόνι, ο άλλος έκανε support στους δίτες που έπεφταν και την ώρα που έβγαιναν. Και μόλις έβγαιναν οι δίτες, έκαναν ένα διάλειμμα της τάξης της μισής ώρας. Τινόταν το ζευγάρι που ήταν πάνω στο καΐκι και έπεφτε εκείνο στη δεύτερη βουτιά. Θα σχολιάσουμε τώρα στην πορεία. Ωραία. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πριν πάμε παρακάτω, απλά να αναφέρουμε λίγο ότι η επιλογή των μειγμάτων δεν έγινε απαραίτητα γιατί εξυπηρετούσαν σε ιδανικά ποσοστά οξυγόνου και ποσοστά ηλίου τα βάθη τα οποία σκοπεύαμε. Έγιναν γιατί είναι μείγματα τα οποία μπορούμε να τα πλάσουμε. Δηλαδή, και μας επιτρέπουν να κάνουμε βαθύτερες καταδύσεις, το 12 οξυγόνο, 65 ήλιο, ή λίγο ρηχότερα το 15-55, ή ακόμα ρηχότερα το 21-35 και ούτω καθεξής. Αλλά ταυτόχρονα είναι αέρια τα οποία, αν συνδυάσουμε μεταξύ τους από κατάδυση σε κατάδυση, μπορούν να μας δώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δηλαδή, ένα μερικώς χρησιμοποιημένο υπολοιπόμενο 12-65 μείγμα, προσθέτοντα του από πάνω ένα προαναμιμημένο 21-35,
μας βγάζει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πολύ κοντά στο 15-55. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι σε τέτοιες αποστολές η επιλογή των μειγμάτων δεν γίνεται μόνο για τα ιδανικά βάθη. Κάποιες φορές αναγκάζεσαι να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις, τέλος πάντων, στην ιδανικότητα των αερίων για να κερδίσεις πρακτικότητα. Μέσα στο Μπενίτο θα δείτε σε λίγο ότι ο χώρος είναι όχι περιορισμένος, εμείς τον κάναμε περιορισμένο, προσθέτοντας ένα πάρα πολύ ωραίο χαλί μεταλλικό. Έτσι λοιπόν έπρεπε να πάρουμε αέρια σε φιάλες, τα οποία μπορούσαν να παίξουν πολύ μεγάλο χαρακτήρα. Πολυδιάστατο, συγγνώμη, χαρακτήρα. Κάτι το οποίο βέβαια, όπως θα συζητήσουμε ενδεχομένως λίγο αργότερα, τώρα πια οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε λυμένο. Μ' αρέσει αυτή η ποιητική σου γλώσσα, μεταλλικό χαλί. Μου άρεσε αυτό. Ναι, ναι, θα φανεί σε λίγο. Εμένα μου άρεσε το λυμένο. Είσαστε και ευαίσθητα παιδιά, πώς θα γίνει. Δηλαδή, μια ποιητική φλέβα. Συνεχίζω. Πάμε στην επόμενη τέτοιο, φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ είναι ο Μπενίτος στο Λαύριο. Άξιος ο Μπενίτος. Αξιότατος. Όχι μόνο αυτό, αλλά εκεί για να βρούμε θέση στο Λαύριο, να δέσουμε, να πλαγιοδετήσουμε μάλλον, φυσικά καθάρισε για πάρτι μας ο Αντώνης ο Κρέντς. Εγγύηση. Εγγύηση μεγάλη, διότι τον Κρέντς το γνωρίζει ο καθένας που έχει σκάφο στο Λαύριο, το γνωρίζει. Έτσι. Ο Κρέντς είναι μηχανικάρα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει, λοιπόν, μη κοκκινίζεις, σε βλέπω. Έχουμε φτάσει από την Αίγινα στο Λαύριο. Έχουμε δέσει και περιμένουμε να εμφανιστούν τα παιδιά με τα εργαλεία. Ήμουν και εγώ μαζί τους, γιατί είχα πάει να φορτώσω και εγώ. Ναι, γνωρίζω. Είχες φύγει εσύ και είχες πάει να φορτώσεις. Λοιπόν, στη προετοιμασία... Βλέπω το πόδι σου, Κρέντς. Το δικό σου είναι. Αποκλείεται, εγώ είμαι κάτω. Εγώ είμαι το σορτσάκι, δεν βλέπεις. Όλα τα πόδια φαίνονται. Α, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Τα γυμνά είναι του Γκαλόν, τα ντυμένα του Κρέντς. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι οι τελευταίες προετοιμασίες που κάνουμε. Δηλαδή, έχω κατέβει κάτω και αναγρασάρω το ποτήρι που τροφοδοτεί με γράσο τη σαλαμάστρα πριν ξεκινήσουμε. Αυτή είναι η μηχανή. Κρέντς, σχόλιο. Αμάν, τι βλέπουν τα ματάκια μου. Εδώ είναι Ninja. Όλο το... Νίντζα. Όλο το ιστορικό εδώ είναι. Όλο το ιστορικό είναι εδώ. Λοιπόν, εδώ. Αν και αυτή η φωτογραφία... Ξεκινήσαμε με ένα... Λοιπόν, αν και αυτή η φωτογραφία ξεκινάει πολύ δυναμικά... Εντάξει, δεν το είναι τέλος, το αποτέλεσμα καλό. Το αποτέλεσμα είναι άστα. Πες τα, Κρέντς, εσύ, πες τα. Το βράδυ πριν ξεκινήσουμε λοιπόν είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορούσε μια ζημιά στο βυθόμετρο. Το βυθόμετρο για τη δουλειά που θα πηγαίναμε να κάνουμε και όλη την αποστολή ήταν κάτι πολύ σημαντικό με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ σοβαρό θέμα να αντιμετωπίσουμε. Ήταν απαραίτητο. Απαραίτητο, δηλαδή δεν γινόταν μόνο να βρεις ένα ναυάγιο μόνο με το στίγμα, όσο καλό και να είναι το στίγμα. Αν αυτό δεν μπορείς να το επιβεβαιώσεις 100% και με το βυθόμετρο. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιο φορητό τελευταία στιγμή. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Ήταν και η περίοδος, δεν ήταν κατάλληλη, δεν ήταν καλοκαίρι, όλα τα σκάφη λείπανε. Και γενικά όλη η μηχανική ήταν απασχολημένη. Δεν βρήκαμε κάποιο φορητό για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και εδώ είναι μια ίστατη προσπάθεια που αναλαμβάνει ο Δημήτρης Νίντζα. Μήπως και καταφέρουμε να επισκευάσουμε τη ζημιά που προκλήθηκε στο βυθόμετρό μας και σώσουμε λίγο την κατάσταση. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Παρ' όλα αυτά, θέλεις να πεις με τι? Με μία κόλλα υποβρύχια. Ναι, εντάξει, πήραμε μία κόλλα με δύο συστατικών, προσπαθήσαμε εκεί να τα κολλήσουμε, αλλά η ζημιά ήταν αρκετά εκτεταμένη και δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι. Ήταν αρκετά δύσκολο να επισκευαστεί. Έπρεπε να βγει το καϊκί έξω για να γίνει αυτή η δουλειά. Πράγμα αδύνατον, γιατί ήδη χρόνοι τρέχανε. Και ξεκινήσαμε την αποστολή με ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό, το οποίο, εντάξει, το λύσαμε στην πορεία, αλλά ήταν και το θέμα για το οποίο δεν επιχειρήσαμε καθόλου να ψάξουμε το άλλο ισπανικό
ατμόπλιο που βρίσκεται στην Κύθινο, στα 90 κάτι μέτρα. Και γι' αυτό επιλέχθηκε η Μήλος ως δεύτερο κομμάτι της αποστολής στο Άρτεμις Σπίτα και στο Σύφνος. Σύφνος πρώτα και μετά Άρτεμις Σπίτα. Όπου εκεί είχαμε, όπως θα δούμε και παρακάτω, βοήθεια τοπική ώστε να βρούμε να εντοπίσουμε ακριβώς τα ναυάγια. Δημήτρη. Συνεχίζω. Λοιπόν, επόμενη φωτογραφία. τα εργαλεία έχουν έρθει. Παρδάκα, θέλεις να μας πεις τι κάνεις εδώ? Κουβαλάω. Κουβαλάω. Αυτό κάνω. Βλέπω γάντι, ρε Βαρδάκα. Βλέπω γάντι και απίστευτη γάμπα. Απίστευτη γάμπα. Έτσι, έτσι. Κουβαλάμε αυτά. Φορτώνουμε τα μπουκάλια που φέραμε από Αθήνα με τον Τζορτζ. Ακριβώς, ακριβώς. Φτιάχνουμε το χαλί, λοιπόν, το μεταλλικό. Να. Βλέπουμε οξυγόνα εδώ πέρα. Stages. Βλέπουμε νητροξάκια στο βάθος. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Γιώργο. Το χαλί. Το χαλί. Διακρίνεται λοιπόν δύο βιομηχανικές φιάλες οξυγόνου, τέρμα δεξιά και τέρμα αριστερά πίσω από την κουρτίνα. Στην μέση βρίσκονται δύο σετ φιάλες 20 λιτρών, οι κίτρινες και οι λευκές. Από πάνω stage φιάλες, φιάλες από συμπίεση δηλαδή και ταξιδίου για να σφινώνουν. Μπροστά είναι ένα ζευγάρι 15 λίτρες, στις οποίες είχαμε επίσης αέριο. Το Compressor Bauer, το οποίο έκανε και όλη τη δυναμική του ταξιδιού. Πάρα πολύ σκληρή η δουλειά του, τα κατάφερε εξαιρετικά καλά. Και πολλές και ώρες. Και τέλος, να πούμε έτσι, βενζινοκίνητο. Ναι, ναι. Βενζινοκίνητο το Compressor, ναι. 8 κυβικά, Νίκο, 8 κυβικά την ώρα. 8,4. Σωστά, 0,4. Και μπροστά λοιπόν, εκεί που το βελάκι κουνιέται εδώ και ώρα, στην προστινή καμπίνα, αποφασίσαμε να φιλοξενήσουμε τα πολύ σημαντικά για εμάς μπουκάλια στάσης αποσυμπίεσης, όπου εκεί μπήκανε όλες οι φιάλες stage. Όλα δεμένα, αριστερά, δεξιά, δεμένα, ασφαλισμένα. Το ξύλο το οποίο βλέπετε είναι, αν δεν το λέω σωστά, με διορθώνεις Δημήτρη, είναι το ξύλο του καρδατιού. Σωστά. Οπότε σωστά. Είναι όλα ασφαλισμένα πάρα πολύ καλά. δεν πάει πουθενά αυτό. Έχουν πιάσει τα stage, φίλε, την πρώτη θέση ενδιέτησης, η μαύρη πιο πίσω μετά. Ναι. Όσο πιο πίσω, τόσο πιο. Και δεν, η καμπίνα μπροστά ήταν καλυμμένη πλήρως. Υπήρχαν στεγανές στολές, υπήρχαν βαλίτσες, είχαν φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, φώτα, φωτιστικά, ο επιπλέον κατατικός εξοπλισμός, πέδιλα, τσιμπράγκαλα, διάφορα μεταλλικά. Το σκάφος ήταν πατημένο καλά. Αυτό είναι το κομμάτι που ήταν στους χώρους ενδιέτησης. Έχουμε Δημήτρη, και πόσα μέτρα είναι το καϊκί, να πούμε. Το καϊκί είναι 12 μέτρα. Okay. 12 μέτρα. Αυτή είναι το υλικό στους χώρους ενδιέτησης. Και τώρα έχουμε και το υλικό επάνω στο σπυράγιο. Ναι. Ακριβώς. Εδώ βρισκόμαστε ακριβώς πάνω από το χώρο ενδιέτησης. Αυτό που βλέπαμε δηλαδή νωρίτερα να είναι στρωμένο. Όπου κατά τη φάση της κατάδυσης βγάζουμε τις φιάλες οι οποίες είναι να χρησιμοποιηθούν, φιάλες βυθού διπλές είτε φιάλες στάσης αποσυμπίεσης, συναρμολογούνται, ελέγχονται, αναλύονται και είναι έτοιμες προς χρήση. Συνήθως ντυνόμαστε καθισμένοι σε αυτό το σημείο, ανασηκώνοντας τις φιάλες στην πλάτη και οι δίτες οι οποίοι είναι να πέσουν στο νερό κάθονται στη δεξιά πλευρά της φωτογραφίας, εκεί που φαίνεται ο Νίκος με το καπέλο και το γυαλί. Γιατί από εκεί είναι η πιο εύκολη είσοδος, γιατί εκεί είναι η σκαλίτσα. Διακρίνεται επίσης στο κέντρο δύο σκούτερ. Επιλέξαμε να πάρουμε μόνο δύο σκούτερ μαζί μας και όχι τέσσερα, όσοι κερδίτες ήμασταν. Γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως ανέφερε και ο Δημήτρης νωρίτερα, ήμασταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Εγώ και ο Αντώνης ο Κρέντς, όπου κατά τη διάρκεια της κατάδυσης εγώ κρατούσα το τιμόνι και ο Αντώνης βοηθούσε τους δίτες να πέσουν στο νερό. Και μετά αλλάζαμε αντίστοιχα θέσεις, όπου ο Δημήτρης έμπαινε στο τιμόνι και ο Νίκος βοηθούσε εμένα και τον Αντώνη για να πέσουμε και να βγούμε από το νερό. Που σημαίνει ότι μία ομάδα έπαιρνε τα σκούτερ για μία κατάδυση και όταν γύρναγε η δεύτερη ομάδα έπαιρνε τα ίδια σκούτερ για να πραγματοποιήσει τη δεύτερη κατάδυση. Ολοκλήρωσε την πρότασή μου, πολύ σωστά. Είχαμε burn time έτσι ώστε καίγαμε τα σκούτερ ουσιαστικά μπαταρία μόνο όταν αυτά κάτω χρειαζόταν για να καλύψουμε απόσταση κτλ. Γιώργο, θα ήθελες να πεις τι κάνετε τώρα εκεί πάνω για τους ανθρώπους που δεν καταδύονται? Ναι, βεβαίως. Όλες οι φιάλες έχουν διάφορα μείγματα.
Και είμαστε υποχρεωμένοι και εξαιρετικά λογική σκέψη, έτσι κι αλλιώς, πέρα της υποχρέωσης, να αναλύουμε και να ελέγχουμε τις πιέσεις των φιαλών. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε ένα μανόμετρο για να ελέγξουμε ότι οι φιάλες έχουν την πίεση την οποία χρειάζεται και έχουμε υπολογίσει ότι ξεκινάμε, της τάξης των 200-210 μπαρ πίεσης. Και αυτό το οποίο βλέπετε εκεί στο πορτοκαλί κουτάκι, που υπάρχουν και άλλες μάρκες πέρα από αυτό, είναι ένας αναλυτής οξυγόνου και ηλίου. Συνδέεται λοιπόν με το στόμπιο της φιάλης, ανοίγουμε και δίνεται η ανάγνωση ποιο είναι το ακριβές ποσοστό του οξυγόνου με περιθώριο συν πλην 1% και ποιο είναι το ακριβές ποσοστό του ηλίου με συν πλην 1%. Το υπόλοιπο, το οποίο δεν αναλύεται, είναι το άζωτο. Είναι αυτό το οποίο προκύπτει από το 100% σύνολο. Παραδείγματος χάρη, σε ένα μείγμα το οποίο έχει 15% οξυγόνο, αναλύθηκε και φαίνεται στην οθόνη του αναλυτή, 55% ήλιο, το ότι μένει είναι το άζωτο. Πρέπει να αναλύσουμε όλα τα μείγματα πριν τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε καμία περίπτωση σε απλά θεωρητικό υπολογισμό, μα τόσο έβαλα, μα τόσο έκανα. Και μάλιστα πολλές φορές όταν είτε έχουμε την αμφιβολία είτε για να διατηρούμε τα πρωτόκολλα σωστά, οφείλουμε να αναλύσουμε τα μείγματα, ακόμα και αν το έχουμε ξανακάνει στην Αθήνα, ακόμα και αν το έχουμε ξανακάνει σε κάποια άλλη φάση, ακόμα και αν οι μπουκάλες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Στη δικιά μου την περίπτωση λοιπόν, που οι φιάλες που έπαιρνα μαζί μου τα stages ήταν για χρήση ανάγκης, δεν τα χρησιμοποιούσα κατά τη διάρκεια της βουτιάς. Κάθε μέρα μπαίνα στη διαδικασία να τα αναλύσω, μήπως κατά λάθος, από την κούραση, από αμέλεια, από ανθρώπινο λάθος, που είναι πιθανό. Κάποια φιάλη έμπαινε στο κομπρεσέρ κατά λάθος ή αδειαζόταν κατά λάθος και τελικά όταν θα τη χρειαζόμουν ή δεν θα έχει τη σωστή ποσότητα αερίου ή ακόμα χειρότερα, δεν θα έχει το σωστό αέριο. Θα ήταν καλό να αναφερθεί ότι η κάθε φιάλη για τον δίτη που θα τη χρησιμοποιήσει θα πρέπει να φέρει και τη δικιά του υπογραφή, ότι το έχει αναλύσει ο ίδιος και ότι είναι υπεύθυνος για την ανάλυση που έχει κάνει. Χωρίς ανάλυση δεν πέφτει στο νερό, δηλαδή. Δεν θα χρησιμοποιήσει τη φιάλη αυτή. Συνεχίζω λοιπόν. Και βλέπετε ότι δεν ξέρω αν φαίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά στα πλάγια των φιαλών αναγράφονται κιόλας τα βάθη στα οποία οι φιάλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αναγράφονται και τα αρχικά των διτών στον οποίο οι φιάλες θα χρησιμοποιηθούν από. Συνεχίζω. Δημήτρη. Στην παρέα μας ο Αντώνης ο Κρέντς. Ο Αντώνης ο Κρέντς είχε αναλάβει πέρα από το κομμάτι το μηχανικό, είχε αναλάβει και τα διάφορα λογιστικά. Λειτουργήσαμε σαν ομάδα, σημαίνει είχαμε μία κάσα την οποία την ανέλαβε ο Αντώνης, ο καθένας έβαλε κάποια χρήματα από την τσέπη του και όταν αυτή ένα κοινό ταμείο και όταν αυτό το κοινό ταμείο άδειασε, βάζαμε ξέρω εγώ ένα 50, ένα κατοστάρι, οτιδήποτε χρειάστηκε τέλος πάντων για να πληρώνουμε εκεί που τρώγαμε ή εκεί που πηγαίναμε ή οτιδήποτε χρειαζόταν. Ο Αντώνης έκανε εκπληκτική δουλειά, το βλέπουμε εδώ πέρα να σημειώνει και να κρατάει τι πληρώσαμε και πού, ούτως ώστε το ταμείο στο τέλος να είναι σωστό. Θέλω να προσθέσω ότι μπορεί να ακούγεται όχι τόσο χρήσιμη πληροφορία, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Γιατί όλα αυτά τα project οργανώνονται και να σου πω υπάρχουν χρήματα από πίσω, έτσι. Δεν είναι, έτσι, σωστά. Έτσι. Πάμε σωστά. Παρακάτω, Δημητρή. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όλα αυτά τα κάνουμε από μόνοι μας. Έτσι, από δικιά μας πρωτοβουλία δεν παίρνουμε χρήματα από πουθενά. Βάζουμε χρήματα από την τσέπη μας για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αυτό πρέπει να τονιστεί και να αναφερθεί. Δεν έχουμε κέρδος πουθενά στην περίπτωση αυτή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Γιώργος κάθεται από τη δεξιά μεριά στο πιλωτήριο του Μπενίτου με διάφορες βαλίτσες, διάφορα εργαλεία κλπ. Κλπ. Ευτυχής από ό,τι βλέπω. Γιατί να μην είμαι. Έτσι. Εδώ είχαμε και τη μασκότ μας. Η οποία φαίνεται, είναι μια φωτογραφία του Αντώνη του Κρέντς. Η μασκότε πάνω στα όργανα του καϊκιού. Στην κεντρική κονσόλα. Έτσι, στην κεντρική κονσόλα. Εδώ. Λοιπόν, ταξιδέψαμε, περάσαμε την Τζιά, περάσαμε την Κύθνο και περάσαμε το ακροτήριο Κύκλοψ,
στην νοτιοδυτική άκρη της Ερήφου και βρεθήκαμε στην περιοχή του Κουταλά. Ο Νίκος, ο οποίος είχε καταδυθεί ήδη το 2014 εκεί, είπε ότι το ναυάγιο βρίσκεται κάπου εκεί κοντά. Είχε τέλος πάντων ένα στίγμα, το οποίο χρησιμοποίησαμε σαν στίγμα αρχικό. Στο συνδυασμό με το ότι δεν είχαμε το βυθόμετρο, έτσι. Ναι, δεν είχαμε βυθόμετρο. Αυτό ήταν φοβερό handicap. Δεν είχαμε δυνατότητα να δούμε το βυθό, δεν είχαμε δυνατότητα να δούμε τίποτα. Λοιπόν, η απόφαση ήταν να πέσουμε στο νερό, να σκουτάρουμε την περιοχή για να δούμε πού βρίσκεται το ναυάγιο. Χαμός. Χαμός κανονικά στο ίσωμα. Και εδώ είναι η προετοιμασία της πρώτης ομάδας, η οποία ήταν ο Νίκος Βαρδάκας και εγώ. Η σωστή ενυδάτωση. Πίνει ο καθένας ένα μπουκάλι νερό σχεδόν. Έχουμε αρχίσει από νωρίς να πίνουμε. Τα σκούτερ είναι έτοιμα και ετοιμαζόμαστε. Να σημειώσουμε πριν πάμε παρακάτω ότι στη διαδικασία για να βουτήξουμε ένα ναυάγιο δεν βασιζόμαστε ποτέ στο στίγμα. Έτσι. Πάντοτε γίνεται επιβεβαίωση με το βαθύμετρο, γιατί υπάρχει περίπτωση είτε το στίγμα να είναι λάθος, είτε να έχει περαστεί λάθος, είτε ακόμα και να έχει απόκληση από μηχάνημα σε μηχάνημα, έστω και κάποια λίγα μέτρα. Αυτό λοιπόν δεν το είχαμε. Έτσι. Αν θυμάμαι καλά, δεν είχαμε ρίξει γραμμή κατάδυσης εδώ. Είχαμε πέσει μόνο με τα σκούτερ. Σωστά, και για να σας μαζέψουμε κάπου όπου γίνεται. Ακριβώς. Ναι. Με την απόφαση ότι με το που θα βρίσκαμε το ναυάγιο, θα στέλναμε ένα μπαλόνι στην επιφάνεια με περασμένο σερίλ. Ναι. Για να δημιουργήσουμε σημείο αναφοράς. Έτσι. Είχαμε ένα σημείο αναφοράς, διοπτεύσαμε μία άκρη που βγάζει αυτός ο κάφος που βρίσκεται μπροστά στον κόλπο του Κουταλά και ακολουθήσαμε αυτή την πορεία στηριγμένη στις πηξίδες, σκουτάροντας προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως αυτό που θυμάμαι, Δημήτρη, ήταν ότι κάναμε τρελή βόλτα. Ναι, κάναμε τρελή βόλτα. Για πες τα, Νίκο, πες τα. Εντάξει, όπως είπαμε, δεν είχαμε στίγμα, οπότε πέσαμε και αρχίσαμε να ψάχνουμε προς πάσα κατεύθυνση, ας πούμε. Σε ένα βάθος όχι βαθύτερα από τα 50 μέτρα. Αλλά σκανάραμε δηλαδή εκείνο το κομμάτι κάποια στιγμή, το θυμάμαι τώρα τέλος πάντων σαν ένα snapshot, ας πούμε. Θυμάμαι ότι ήμασταν ώρα στο βυθό δίπλα ένα στον άλλον και πηγαίναμε πέρα δόθη. Βέβαια είχαμε φύγει από το σημείο το οποίο εγώ πριν 2 χρόνια είχα βουτήξει αρκετά. Δεν γνωρίζαμε, εννοείται, μια κατάδυση στον τίποτα για μένα εκεί. Έτυχε την πρώτη φορά εκεί που είχαμε αγκυροβολήσει και τα λοιπά να το βρούμε εύκολα, αλλά τελικά ψιλοοργώσαμε τον βυθό εκεί πέρα και ανεβήκαμε πάνω. Είχαμε και μια αστοχία, η οποία στο δεξί μανίκι, η μανσέτα από το δεξί μανίκι στο χέρι, η δικιά μου, αν θυμάσαι, μου είχε κοπεί. Γέμισε όλη η στεγανή μου νερά. Δηλαδή όταν ανέβηκα πάνω μου ήταν 10 οκάδες. Ήσουν ό,τι είναι του Νίκου το background. Έτσι. Ενιδρύο. Απλά πριν φύγουμε στην επόμενη, να πούμε ότι ο Νίκος και ο Δημήτρης εφαρμόζουν τον προκαταρτικό τους έλεγχο. Ποτέ δεν μπαίνουμε στο νερό πριν τσεκάρουμε ότι οι φιάλες είναι ανοιχτές, αέρια είναι σωστά, σωλήνες περασμένοι όπως πρέπει. Και πριν είμαστε 100% σίγουροι ότι έχουμε την φυσική αλλά και την ψυχική ικανότητα να μπούμε στο νερό. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, η πρώτη κατάδυση που κάναμε, δεν βρήκαμε το ναυάγιο και τελείωσε το θέμα εκεί. Είχε αρχίσει να πέφτει και το φως, οπότε αποφασίσαμε να πάμε στο λιβάδι Σερίφου, όπου εκεί και δέσαμε στην προβλήτα. Στο λιβάδι Σερίφου είχαμε την εξής ιδέα. Γνωρίσαμε ότι ο Αντώνης Αντωνάκης, το παιδί που είναι ο ιδιοκτήτης του καταδυτικού στη Σέριφο, είχε επανειλημμένα καταδυθεί στο ναυάγιο. Και τον επισκεφτήκαμε ρωτώντας τον αν θα μπορούσε να μας βοηθήσει, να μας πει πού περίπου βρίσκεται στο ναυάγιο. Συμπεριφέρθηκε άψογα. Την επόμενη μέρα το πρωί πήγαμε στο σκάφος του, όπου κοίταξε στο GPS του και μας έδωσε ένα στίγμα που είχε στο GPS του ναυαγίου. Βέβαια, εμείς θα μπορούσαμε να βουτήξουμε στο ναυάγιο χωρίς βυθόμετρο, μόνο στηριγμένοι στο GPS. Δηλαδή, πήγαμε και στο σημείο που μας έδωσε ο Αντώνης, τον οποίο βλέπουμε εδώ, ρίξαμε τη γραμμή κατάδυσης. Να
Να πούμε εδώ ότι ο Αντώνης μας έδωσε το στίγμα που εκείνος χρησιμοποιεί και πηγαίνει και βουτάει το ναυάγιο στο κατατατικό κέντρο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και τον ευχαριστούμε πολύ και δημόσια τώρα. Και δημόσια ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, μας έσωσες. Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκπληκτική κίνηση αυτή. Μετά από τη συνεργασία με τον Αντώνη και την προθυμία του να μας δώσει το στίγμα του ναυαγίου, έγινε όλη η προετοιμασία για την πρώτη ομάδα που ήταν να καταδυθεί. Η πρώτη ομάδα ήταν ο Αντώνης Κρέντς και ο Γιώργος Βανδόρος. Και ξεκινήσαμε, εδώ βλέπουμε το λιμάνι της Σερίφου, κάτω στο λιβάδι, και ξεκινήσαμε για το σημείο της κατάδυσης, που είναι κάποια μίλια από εκεί. Εδώ είναι ο εξοπλισμός, έτοιμος να χρησιμοποιηθεί. Έχουμε φορτώσει πάλι τα σκούτερ μας το βράδυ που είχαμε δέσει τη Σέριφο και συνεχίζουμε. Γιώργο. Εδώ είμαστε στη γνωστή διαδικασία του Μόλα, που ρίχνουμε το αγκυροβόλιο. Έχουμε πάει πάνω ακριβώς από το σημείο εκεί που το στίγμα μας δείχνει και προσπαθούμε να φουντάρουμε το μεγάλο βάρος, το οποίο βρίσκεται στο τέλος του σκηνίου, και τη σημαδούρα, το οποίο βρίσκεται στην επιφάνεια, με κάποιο αντίβαρο, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τη γραμμή κατάδυσης. Αυτό είναι μια, θεωρητικά φαίνεται, ακούγεται και πολλοί κόσμος πιστεύει, απλή διαδικασία, αλλά ενδεχομένως αν μια ναυαγιοκατάδυση θα είναι επιτυχής ή όχι, έχει να κάνει με τον τρόπο τον οποίο στέλνει στη γραμμή καθόδου. Δεν είναι πυρηνική φυσική, απλά θέλει λίγο παιχνίδι, θέλει λίγο τέχνη. Δημήτρη. Ναι. Αντώνη, θέλεις να μας πεις εσύ κάτι. Να πούμε ότι η γραμμή, όπως φαίνεται και στο βίντεο, έχει πέσει σχεδόν επάνω στο ναυάγιο. Ναι, ναι. Ακριβώς πριν από την πλώρη. Είναι 2-3 μέτρα. Πέσαμε ακριβώς. Δεν χρειάστηκε ούτε μύτο να τραβήξουμε, ούτε τίποτα. Ήταν ακριβώς όπως πρέπει. Αντώνης Αντωνάκης. Αντώνης Αντωνάκης. Ευχαριστούμε ακριβώς. Και πάλι. Εδώ είναι μετά την πρώτη κατάδυση. Έχουμε απλώς τα ρούχα, τις στεγανές, τα ισοθερμικά να στεγνώσουν. Από ό,τι θυμάμαι, εγώ με τον Βανδόρο είχαμε την αριστερή πλευρά του καϊκιού και εσείς τη δεξιά, σωστά. Ακριβώς έτσι, σωστά. Εδώ βλέπουμε τα πράγματά μου εδώ. Εδώ βλέπουμε και το ριμπρίθε του Βανδόρου, ένα inspiration. Πολύ σωστό. Εδώ μια ακόμα φωτογραφία. Έχουμε τελειώσει. Η δεύτερη κατάδυση έγινε με μένα και τον Νίκο την ίδια ημέρα. Και τελειώσαμε, κάναμε δύο καταδύσεις στο ναυάγιο. Την ίδια μέρα ταυτοποιήθηκε το ναυάγιο. Γνωρίσαμε δηλαδή ότι πρόκειται για το Σαν Εντουάρντο 100%. Και είναι η μέρα που τραβήξαμε το υλικό που δείξαμε προηγουμένως. Ακριβώς. Και έχουμε μπει στον κόλπο του Κουταλά. Έχουμε αγκυροβολήσει στον κόλπο του Κουταλά και έχουμε απλώσει τα καταδυτικά να στεγνώσουν. Και ετοιμαζόμαστε να γεμίσουμε, έτσι. Ετοιμαζόμαστε να γεμίσουμε. Ναι. Πολλές ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Εδώ είναι μια πανοραμική φωτογραφία του κόλπου του Κουταλά, που βλέπουμε σκάφη να έχουν αγκυροβολήσει εκεί και εμείς αγκυροβολημένοι και έχουμε ξεκινήσει με τα γεμίσματα. Μάλλον τους ενοχλούσαμε και λίγο. Ναι, γιατί ήταν το κομπρεσέρ. Εδώ βλέπουμε. Ενοχλούσαμε πολύ. Εδώ βλέπουμε τον Νίκο Βαρδάκα να δουλεύει το κομπρεσέρ και τον Γιώργο να γεμίζει με μένα μαύρο σάκο που θα μας πει σε λίγο και ο Γιώργος και ο Νίκος τι το χρησιμοποιούμε αυτό το σάκο. Είναι ένα σάκο σκουπιδιών αυτός, μαύρος. Κάποιες σωλήνες οι οποίες κρέμονται και στο κατάστρωμα του Μπενίτου κάνουμε τα γεμίσματα. Νίκο. Θα το πούμε σε λίγο. Εδώ πέρα πάλι βλέπουμε μία φιάλη οξυγόνου στα αριστερά, βλέπουμε διάφορες φιάλες και είναι στη φάση του γεμίσματος. Εδώ όμως και ο Γιώργος και ο Νίκος και ο Αντώνης αν θέλει μπορούν να μας πούν τι πάει τι. Εγώ δείχναμε το ποντίκι. Γιώργο, παρουσίασε εσύ αγόρι, παρουσίασε εσύ. Ξεκίνα το άσπρο. Λοιπόν, εκείνο το άσπρο το οποίο φαίνεται ακουμπισμένο κάτω είναι μια βιομηχανική φιάλη οξυγόνου, στην οποία όμως εμείς έχουμε βάλει μείγμα βυθού.
την έχουμε στην ουσία χρησιμοποιήσει ως τράπεζα αερίου. Εκείνη την εποχή, το 2006, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν επέτρεπε μάλλον τα κλίστρα να μπορούν να επαναγεμιστούν. Πλέον όλες οι φιάλες ιατρικού οξυγόνου φέρνουν κλίστρα τα οποία δεν μπορείς να τις γεμίσεις. Άρα για αυτό μπορούσε να γίνει τότε, δεν μπορεί να γίνει τώρα πλέον. Σε αυτή τη φιάλη λοιπόν έχουμε μείγμα Trimix, στην οποία έχουμε βάλει πάνω έναν μειωτήρα, ο οποίος στέλνει αέριο μέσα στη σακούλα. Στη σακούλα αυτή τη μαύρη των σκουπιδιών που ο Δημήτρης παίζει με το βελάκι. Από εκεί φεύγει ένας μπλε σωλήνας, ο οποίος έχει στην άκρη το ακροφύσιο υποδοχής στην εισαγωγή του αεροσυμπιεστή του Νίκου, του Bauer του μπλε, το οποίο βλέπετε ακριβώς μπροστά σας, των 8,4 κυβικών μέτρων, όπου στην ουσία αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι δημιουργούμε μια ροή από την τράπεζα του αερίου, τέτοια ώστε η σακούλα να παραμένει διαρκώς γεμάτη ως μια μικρή τράπεζα, ως ένα buffer στα ελληνικά, το οποίο ανταποκρίνεται με την παροχή του αεροσυμπιεστή, του συμπιεστή. Τραβάει λοιπόν αέριο και εμείς δίνουμε συνεχώς γκάζι από την τράπεζα του αερίου με απότερο σκοπό να μην συμπιεστεί η σακούλα. Έτσι λοιπόν, στην ουσία δεν συμπιέζουμε καθόλου αέριο από το περιβάλλον, παρά μόνο το αέριο το οποίο βρίσκεται μέσα στην τράπεζα του αερίου, το οποίο περνάει μετά με τη σειρά του στις κατατικές φιάλες και κάνουμε τις μαγειρικές μίξεις. Ξαναγυρνάω δύο διαφάνειες πίσω για να το δούμε ακριβώς αυτό πώς γίνεται εδώ. Σωστό. Εδώ πέρα φαίνεται ο Γιώργος κάθεται και ανοίγει σε τακτά χρονικά διαστήματα τη βάνα της βιομηχανικής φιάλης, ούτως ώστε η σακούλα αυτή να είναι συνεχώς γεμάτη με αέριο. Αυτό το αέριο, όπως είπε πριν ο Γιώργος, βγαίνει μέσα από το μπλε σωλήνα, πηγαίνει στο κομπρεσέρ και το κομπρεσέρ το πιέζει για να βγει από τον άλλο σωλήνα, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την καταδυτική φιάλη. Δηλαδή, ένα έτοιμο προμιξαρισμένο μείγμα της τάξης, αν θυμάμαι καλά, είναι 21-35 έχουμε εδώ, είχαμε το, θυμάσαι τι είχαμε? Νομίζω 21-35. Περνάει μέσα από τη σακούλα και κάνει το λεγόμενο top-off στην καταδυτική φιάλη. Πριν συνεχίσεις, ναι. πριν συνεχίσεις, την ίδια φωτογραφία θα διακρίνεται έναν λευκό σωλήνα, ο οποίος καταλήγει πάλι σε ένα ακροφύσιο. Αυτός είναι ο σωλήνας που χρησιμοποιούμε όταν γεμίζουμε ατμοσφαιρικό αέρα στη φάση της μίξης. Βγαίνει ο ένας σωλήνας, μπαίνει ο άλλος. Ο λόγος που είναι, να προσθέσω λιγάκι Γιώργο, είναι ότι το κομπρεσέρ λειτουργεί με βενζινοκινητήρα. Με αποτέλεσμα θέλουμε η είσοδο το κομπρεσέρ να είναι σχετικά σε κάποια απόσταση και μακριά, πώς το λένε, από την εισαγωγή. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε αυτό έτσι, υπολύζοντας και τον αέρα στο να μπορούμε να μην έχουμε καυσαέριο μέσα στις φιάλες. Πολύ σωστό. Έτσι. Στην επόμενη φωτογραφία φαίνεται το ύψος του σωλήνα καλύτερα. Είναι δεμένος επάνω στο σωσίβιο, έτσι, και κατεβαίνει μέχρι κάτω. Και αυτή την ελαφριά άβρα που έχει είναι μακριά από την εξαγωγή του CBST. Έτσι. Λοιπόν. Εδώ, Γιώργο, για πες μας το κομμάτι αυτό. Εδώ λοιπόν σε μια πολύ πραγματικότητα ο Γιώργος εδώ είναι πολύ ευτυχής σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαι εξαιρετικά ευτυχής. Εδώ λοιπόν θέλω να πάρω λίγο την ευκαιρία για να σας εξηγήσω λίγο το πλεονέκτημα το οποίο υπάρχει στις συσκευές κλειστού κυκλώματος, όχι μόνο σε καταδυτικά θέματα, σε ιδανικούς χρόνους, σε ιδανικά οξυγόνα και τέτοια, έχει να κάνει και στις αποστολές. Οι συσκευές Rebreather είναι κάποιες δυναμικές συσκευές ανάμειξης αερίων. Συνήθως λειτουργούν λοιπόν με έναν διαλύτη, με ένα αέριο το οποίο σου επιτρέπεται να το χρησιμοποιείς στο μέγιστο βάθος, μπορεί να είναι κάποιο Trimix, συνήθως στις βαθύτερες βουχές, και με μια φιάλη οξυγόνου. Αυτές τις δύο φιάλες χρειάζεται μια συσκευή κλειστού κυκλώματος για να λειτουργήσει.
Έτσι λοιπόν το οξυγόνο δίνει το απαραίτητο αέριο που χρειάζεται να συμπληρωθεί στο σύστημα για να συμπληρώσει το μεταβολικό οξυγόνο το οποίο πήρε ο δίτης. Το μείγμα βυθού, ο διαλύτης, είναι αυτό το οποίο καθορίζει το ιδανικό μείγμα κατάδυσης και λόγω του ηλίου μειώνεται το θέμα της ναρκωτικότητας. Το τεράστιο πλεονέκτημα είναι ότι το μπουκαλάκι το οποίο βλέπετε εκεί μπροστά μου είναι 3 λιτρών. Άλλο ένα τέτοιο αντίστοιχο υπάρχει στην πλευρά του διαλύτη και σε άλλες συσκευές που μπορεί να είναι μεγαλύτερα τα μπουκάλια, πάλι η κατανάλωση είναι πάρα πολύ μικρή. Σου δίνεται η δυνατότητα λοιπόν να κάνεις μια κατάδυση 100 μέτρων χρησιμοποιώντας μόνο 100 μπαρ από ένα τρίλιτρο, το οποίο πέραν του φοβερού κόστους το οποίο γλιτώνεις χρόνο. Και τη μέση σου. Ένα πράγμα είναι να πρέπει να περάσεις ένα ολόκληρο απόγευμα και να έχει φτάσει σχεδόν βράδυ προσπαθώντας να συμπιέσεις, να τραβήξεις αέριο από το υπολοιπόμενο από τις 20 άρες, να το βάλεις στις 15 άρες, να τραβήξεις και λίγο από εκεί, φέρε και λίγο από εδώ, βάλε και λίγο από εκεί και το κομπρεσεράκι να δουλεύει συνεχώς, να φτάσουμε σχεδόν στις 6-7 ώρες για να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Και άλλο να πρέπει να πρεσάρεις 300 λίτρα αερίου. Είναι σημαντικό, Γιώργο, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι αν θυμάμαι καλά, νομίζω τα είχαμε υπολογίσει γύρω στα 30 με 35 κυβικά αερίου την ημέρα γεμίζαμε. Σωστό, ναι. Έτσι. Στις βαθύτερες, στις βουτιές οποίες χρησιμοποιήσαμε, τις 15-20, ναι. Πολύ να συμπληρώσω κι εγώ κάτι σε αυτό. Φυσικά. Εγώ μέχρι τότε καταβιώμουν με ανοιχτό κύκλωμα. Είναι η χρονιά που μετά από αυτή την αποστολή τον Ιούνιο συμμετείχαμε στα 100 χρόνια των ναυαγίων της Σκίας, το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο προς Οκτώβριο. Σωστό. Έτσι, ήταν τότε που μαζί και οι τρεις μας, ο Νίκος Βαρθάκας, εσύ και εγώ, εσύ με κλειστό κύκλωμα και εμείς με ανοιχτό κύκλωμα, καταδυθήκαμε το Βρετανικό. Μετά την κατάδυση στο Βρετανικό, πήρα την απόφαση να αγοράσω rebreather, να περάσω κι εγώ σε κλειστό κύκλωμα. Και από τότε καταδύομαι με κλειστό κύκλωμα. Άλλο rebreather το δικό σου, καταδύομαι με JJ και με άλλο configuration, αλλά κλειστό κύκλωμα. Έρχομαι κι εγώ, έρχομαι τελευταίο. Το ξέρω. Άντε, λοιπόν, άντε. Το ξέρω. Το ξέρω. Ο κύριος Κρέντς έχει έρθει. Και ο Αντώνης. Είναι αυτή η χρονιά. Είναι η τελευταία χρονιά που καταδύομαι εγώ και ο Κρέντς με ανοιχτό κύκλωμα. Σωστά. Πάμε. Λοιπόν, εδώ στους χώρους ενδιέτησης βλέπουμε το first class lounge. Έτσι. Το first class lounge. Είναι ο Γιώργος ο Βανδόρος με την κουβερτούλα του, κοιμάται στην αριστερή κουκέτα κάτω. Ο Νίκος ο Βαρδάκας κοιμάται στη δεξιά την κουκέτα, κάτω από το Turkish Waters pilot. με όλο το υλικό μέσα. Το οποίο όπως ίσως να φαίνεται από τις φωτογραφίες, στο κέντρο βλέπετε όλους τους σάκους τους οποίους κατά τη διάρκεια της ημέρας τους έχουμε πάνω στα κρεβάτια. Τίποτα, κλειδί. Για να κοιμηθούμε τους βάζουμε λίγο στην άκρη ή τους χρησιμοποιούμε για μαξιλάρι. Έτσι. Ή ανάκλυντρο, ανάλογα. Και συγκεκριμένα πατήματα μες στο καϊκί. Δεν είναι ακολουθής διαδρομή. Κανονικά. Χνάρια, έχουμε βάλει χνάρια. Και παρακαλώ πολύ, απόσταση 1,5 μέτρο, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Κανονικά, πολύ καλά. Εδώ είναι ο χώρος πιλωτηρίου που κοιμάμαι εγώ και εδώ ο κύριος Βαρδάκας κάτω. Είναι η καμπίνα του καπετάνιου αυτή. Η καμπίνα του καπετάνιου. Downstairs και upstairs, φίλε. Εμείς εκεί. Εδώ είναι η διοίκηση. Πάντως, ό,τι και να γινόταν, ρε παιδί μου, το βράδυ με το που ξάπλωνα, μέσα στα 2 δευτερόλεπτα πάνω έσβηνα. Μου άρεσε αυτό που είπε ο Κρέντς. Εδώ είναι η διοίκηση. Και απέναντι, που δεν φαίνεται, είναι ο Κρέντς, γιατί έχει βγάλει αυτό τις φωτογραφίες. Μάλιστα. Όπου βρίσκαμε από τις καταδύσεις και από την κούραση, από το ταξίδι, όπου βρίσκαμε χώρο, κοιμόμασταν. Δεν ήταν, όπως εδώ από τα μπαλόνια. Οικονομία δυνάμεων. Με προσκέφαλε ένα φέντερ. Έτσι. Πες μας, ρε Βαρδάκα, για το λουτρό. Πες μας, δηλαδή, πώς καθαρίζεσαι, ρε φίλε, εκεί.
Αμάν, τι έχετε βγάλει εδώ πέρα. Ντουζάκι, φίλε. Ντουζάκι. Με σαμπουάν θαλάσσι, το οποίο έφερε ο κύριος Κρέας. Ποιος άλλος άλλωστε. Έτσι. Ντουζάκι δεν είναι αυτό. Ντουζάκι είναι να μας ρίχνει νερό από πάνω. Εδώ είναι μπάνιο, κανονικότατο. Με μπανιέρα ολόκληρη τη θάλασσα. Έτσι. Ναι. Να καθαριστούμε, γιατί μετά από 4-5 μέρες στο καίκι. Δηλαδή, μόνο εμείς οι 4 αντέχαμε να μπούμε μέσα. Ακριβώς. Ναι. Όχι, ρε, κάναμε κάθε μέρα. Εδώ πέρα, βέβαια, Βανδόρος στη Σέριφο. Περιμένοντας το πρωινό. Λατίνος συγγραφέας. Ναι, κανονικά. Πρωινό. Λοιπόν, και εδώ πέρα, από τη δικιά μου τη μεριά, είναι η τελευταία φωτογραφία που έχουμε τελειώσει με όλη την αποστολή. Έχουμε πάει στη Σέριφο. Έχουμε πάει στη Μήλο, έχουμε κάνει καταδύσεις στη Μήλο, έχουμε επιστρέψει στη Σέριφο. Από τη Σέριφο έχουμε πάει Κύθνο, έχουμε κάνει καταδύσεις Κύθνο και έχουμε ανεβεί από την Κύθνο, ξεκινάμε από Κύθνο για να πάμε και πάλι στο Λαύριο. Φτάνουμε στο Λαύριο, από εκεί που ξεκινήσαμε, και αυτό είναι το δυσκολότερο μέρος της αποστολής. Το δυσκολότερο μέρος, γιατί πρέπει να ξαναφορέσουμε πάλι παπούτσια. Εντάξει. Εδώ τελείωσα. Έχω κάποιες φωτογραφίες δικές σου, Αντώνη, να τις δείξουμε για αυτές. Ναι, γιατί. Ναι, βεβαίως. Ζητήσαμε, για να πούμε την αλήθεια, ζητήσαμε ο Αντώνης να επιλέξει τις πιο, ας το πούμε, πικάντικες, αγαπημένες του φωτογραφίες. Οπότε θα θέλαμε να τις δούμε και αυτές. Ωραία. Άμα. Τι έγινε. Νίτσα. Άμα. Νίτσα, όνομα και πράγμα. Άμα. Δημήτρη, δεν τσέχεις δει. Αυτό το μαχαίρι, υπήρχε ένας τύπος στη Λέσβο, στην Αγιάσο, ο οποίος δίπλα στην εκκλησία του Σταυρού έφτιαχνα μαχαίρια, και δεν ξέρω αν πέθανε, έκανε τα καλύτερα μαχαίρια που έχω πάρει ποτέ. Κόβουνα απίστευτα. Και τα πούλεγε εκεί γήμα. Και σε ένα ταξίδι που είχα κάνει η Τουρκία και είχα περάσει από εκεί, είχα πάρει μερικά μαχαίρια τέτοια. Αυτό είναι το ένα. Ωραία. Ακούω. Όχι αυτή, εντάξει, λάθος είναι αυτή. Πάμε λίγο, προχώρα λίγο. Α, εδώ ναι. Εδώ ετοιμάζω τη δικιά μου τη συσκευή. Ναι. Ναι, το σκούτερ σετάρες. Βάζεις το βαθύμετρο πάνω. Ναι, βάζω το βαθύμετρο πάνω. Μπράβο. Εδώ πάλι η προετοιμασία του Βαρδάκα πριν πέσουμε στην πρώτη βουτιά. Η πρώτη βουτιά είναι εδώ, ναι. Ναι. Με το χαρακτηριστικό σχέδιο στο σκούτερ του κυρίου Κρέντς. Ακριβώς. Της κυρίας Κρέντς. Βέβαια. Πάλι προετοιμασία εδώ. Η επόμενη μέρα είναι αυτή με άλλη στολή. Ναι. Εδώ είναι η Κύθνος. Ναι. Η Σέριφος ακόμα. Η Σέριφος είναι. Ο Κουταλάς. Όπα, το σορτσάκι αυτό, μάγκα, είναι φοβερό, έτσι. Εννοείται. Αναβατήριο για άλλο. Το είναι αυτό. Το έβγαζες και στεκόταν από μόνο το απταλάκι. Έχει 2 κιλά μπογιά πάνω του, βέβαια. 2 κιλά μπογιά, 4 κιλά αλάτι. Και το σημαντικότερο, πρέπει να το έχεις πλύνει 10 χρόνια, είναι άπλυτο. Παραπάνω, δεν έχω πλύνει ποτέ. Δεν χρειάζεται, είναι αυτοκαθαριζόμενο. Είσαι χατ, για πάμε. Η πλώρη του Μπενίτου. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Ναι, κάλυμες. Δεν το έχουμε πει καθόλου. Εδώ που είναι Μήλο, είναι όχι. Όχι, εδώ είναι Νότια Σέριφος. Πηγαίνουμε, έχουμε φύγει από το Λιβάδι και πάμε για το σημείο του Απαγίου. Είναι απίστευτη η λαδιά. Ναι. Σε όλο μας το ταξίδι, έτσι. Εδώ πέρα σημαζεύει ο Βαρδάκας κάτω. Τι να σημαζέψει εκεί, αλλά εντάξει, φαίνεται. Σα σημάζεμα. Α, εδώ προετοιμασία για να πέσουμε. Γερόλικος, ρε Βαρδάκα. Γερόλικος. Τραφία πήρε το όνομα Γερόλικος, τέλος. Γερόλικος. Αυτή είναι ωραία φωτογραφία. Ναι. Ταξιδεύουμε. Εδώ είναι στην αρχή. Πηγαίνουμε. Από το Λαύριο. Ναι. Από το Λαύριο πηγαίνοντας κοντά στην Κύθνο πρέπει να είμαστε εδώ. Εδώ κάνουμε σύσκεψη στη διοίκηση. Έτσι. Κανονικά. Πρωινό. Εδώ είσαι. Ταχινάκι, μελάκι. Έτσι. Δέσποινα, ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα, για τα κέικ. Ναι. Εδώ ο Πανθώρος προετοιμάζει την ατράσβεστο. Το μπλεξάρι εννοούμε. Εννοείται. Την ατράσβεστο για το. Για το φίλο.
Εδώ πάλι στα γεμίσματα, απλωμένες η μπουγάδα. Η μπουγάδα κανονικά. Μια βρώμα απίστευτη, απίστευτη βρώμα, απίστευτη βρώμα. Ναι, ναι. Σε ανοιχτό περιβάλλον. Μην τα λες, αυτά δεν θα έρθει κανένα. Όπα, βάλτε κάτι έκτο. Εδώ, εδώ, σέλφι. Εδώ πέρα, πού στέλνω. Σέλφι, σέλφι. Όποιος θα θέλει να πάρει τα φυλάκια. Έτσι. Πανδώρος κοιμάται. Ναι. Εδώ είμαστε στην Κύθνο. Εδώ είμαστε στο κόλπο του Αγίου Στεφάνου. Ναι, 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 ναι. Εκεί που, που ψάχναμε για τον Νίκη. Σωστά. Και εδώ είναι που έχουμε τελειώσει κατά δει στα Λουτρά, ακριβώς. Το, είχαμε πάει στο, είχαμε γεμίσει κάποιες φιάλες στο, στο καταδυτικό κέντρο του, του Μάνθα του Μαρά εκεί. Γεμίσαμε, τι να τις κάνουμε, δεν νομίζω. Κάτι είχα γεμίσει, θέμα. Δεν είχαμε. Απλά πήγαμε και τον είδαμε, τίποτα. Είχαμε περάσει για επίσκεψη. Ναι, 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 αυτό, αυτό. Είχαμε περάσει λίγο χρόνο με τον Μάνθα. Α, εδώ πέρα είναι μια ξέπαρκη. Κοίταξε, δεν αναφερόμαστε, εδώ. Ναι, είναι Μήλος. Δεν αναφερόμαστε στα ναυάγια της Μήλου, διότι τα ναυάγια της Μήλου πρόκειται να παρουσιαστούν σε μια άλλη εκπομπή, σε μια άλλη παρουσίαση, με το Artemis Πίτα και αργότερα, αν έχουμε χρόνο, κάποια στιγμή και το ναυάγιο του Σύφνος. Όπου σε αυτά τα ναυάγια θα αναφερθούμε αναλυτικά στο, στο δικό του το κομμάτι. Αυτό ήταν μόνο για το Σαν, το Σαν Εντουάρτο και για τον Νίκη. Εδώ πέρα είναι που μπαίνουμε στην, στη Μήλο. Μήλο. Ναι, ναι. Πανέμορφο μέρος Μήλος. Ναι, πανέμορφο. Ναι. Και εδώ πέρα είναι που τελειώνουμε. Έχουμε, είμαστε στην Κύθνο, όπου έχουμε πάρει γλυκάκια. Χαλαρή, πλημμένη, καθαρή. Άνθρωποι λέγεται, άνθρωποι. Άνθρωποι, κανονικά. Και γεμάτη, γεμάτη από αυτό που ζήσαμε μια εβδομάδα. Έτσι. Και εδώ είναι ο Νίκος ο Παρθάκας μαζί με τον φίλο μας. Ο Δημήτρης ο Βελισάρης, ο οποίος έχει ένα σπίτι εκεί και είχαμε φάει μαζί και το βράδυ. Ωραία ναι, κατάσταση. Ναι, 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 ναι. Ωραία, ναι. Εδώ πέρα διάφορες γάτες αγάπης του Βανδόρου, ερωτευμένες. Όπα. Αμάν. Ο Γοργόνος. Γυαλί κίτρινο, απίστευτο. Όλο το χαρτί, φίλε. Welcome to Greece. Welcome to Greece εδώ. Είσαι αγόρι για μπροσούρα εδώ πέρα. Κανονικά, φίλε. Κανονικά. Ελπίζω οι 49 που μας παρακολουθούν να είναι χαρούμενοι με αυτό που βλέπουν και να μην ενοχλούνται. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω πού είναι μέρος της αποστολής, εντάξει. Άμα γίνουν 45 στο επόμενο λεπτό, καταλάβαμε. Λοιπόν, αυτά ήταν όλα. Και... το βίντεο είναι η γραμμή, η καταδυτική είναι που είναι η γραμμή, αλλά είδαμε φωτογραφίες πριν, οπότε ας τα πούμε καλύτερα. Δημήτρη. Ναι. Έχεις τελειώσει με τις παρουσιάσεις, αυτό παίζει το βίντεο που έχεις να δείξεις. Όχι, δεν ξέρω, είναι αργό να το δοκιμάσω. Όχι, άστο τώρα, εντάξει, μην δεν έχει... δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς αυτό λέω κι εγώ. Γυρίσαμε 4 χρόνια πίσω, ωραίες στιγμές. Πολύ, πολύ χαβαλέ, πολύ αγωνία. Δεν τσακωθήκαμε, πολύ σημαντικό. Όχι, όχι. Τα είχε όλα αυτό το ταξίδι. Πολύ έτσι, αγάπη, πολύ, πολύ ομαδικότητα και συλλογικότητα θα έλεγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το διπορικό φωτογραφικό όλους σας. Ιδίως πολλές φωτογραφίες ξέρω ότι έχει πάρει ο Αντώνης, γιατί ο Αντώνης τράβαγε ναι, ναι. Συνέχεια. Ναι, ναι. Δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με φωτογραφία και μελάνη, ο Αντώνης είναι πρώτος. Δημήτρη, υπάρχει στο chat μία ερώτηση κάποιου του κυρίου Βαγγέλη Γαβαλά εδώ ναι. Και ώρα, πριν μια ώρα περίπου, ο οποίος ρωτάει για το αεροπλάνο που είπαμε πριν, υπάρχει ναι. Πουθενά αναφορά για τον Ντορνιέ που έχει η πτώση του Ντορνιέ? Ναι, αν υπάρχει πουθενά αναφορά. Ναι. Υπάρχει αναφορά, ναι. Υπάρχει αναφορά και στο ημερολόγιο πολέμου της μοίρας στον οποίο ανήκε το Ντορνιέ και υπάρχει αναφορά στα ημερολόγια πολέμου, τα ναυτικά ημερολόγια πολέμου όσο αφορά τους ναυαγούς που βρήκαν. Όπως είπα και πριν, αν καταφέρει κανείς να ακολουθήσει τα χνάρια του Σαν Χουάν 2, του πλοίου που ήταν κυβερνήτης, που ήταν καπετάνιος ο Μπουτραγκουένιο Μπουένο, θα βρήκε την περιοχή που έχει πέσει αυτό το αεροπλάνο.
Ο Άλκης ο Κυριακού προσθέτει με σχόλιο πάνω, λέει, από το κεφάλι του Βαρδάκα εκεί που κοιμόμουν, τέλος πάντων, είναι το βιβλίο του Ντούνι. Τι ήταν αυτά τα βιβλία που έχεις εκεί, κάτι? Ναι, είναι τα βιβλία του Ντούνι. Με τι ταχύτητα, ρωτάει επίσης ο Βαγγέλης, ο Γαβαλάς, κινούταν το καΐκι, νομίζω 8 μιλιά. 8 κόμβους. Άσε να μιλήσει ο μηχανικός ή ο καπετάνιος θα μιλήσει. Ο μηχανικός, αυτό είναι ο μηχανικός. Λοιπόν, θα λάβουμε υπόψη την ταχύτητα του μηχανικού. 8 ή 7 είπες, Αντωνή. 8. Κάτσε να δω το βιβλιαράκι μου. Είμαι σίγουρος ότι το έχεις καταχωρήσει. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα, ευχαριστούμε και από τον Χρήστο τον Ευθυμίου. 7 μίλια, 7 μίλια πηγαίνουμε. Όπα, επειδή ήμασταν φορτωμένοι. 7. Είχαμε και κόντρα ρεύμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Έχουμε ξεπεράσει τις 2,5 ώρες. Είπαμε ότι εντάξει, είναι παρουσιάσεις, προσπαθούμε να δώσουμε όσο περισσότερα στοιχεία γίνεται. Στη συγκεκριμένη είχαμε να πούμε και πολύ περισσότερα για αυτό το διπορικό, αυτό το project που κάναμε όλοι μαζί. Ραντεβού θα έχουμε το ξανά το άλλο Σάββατο στις 8 η ώρα το απόγευμα. Δεν σ' ακούω, Δημήτρη, δεν ακούγεσαι. Δεν μίλησε. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είπες κάτι. Ραντεβού λοιπόν το άλλο Σάββατο στις 8 με ένα νέο ναυάγιο, παραμένει το πίτα στη λίστα. Θα έχουμε και αυτή τη εβδομάδα έτσι μια δημοσκόπηση. Ξαναλέω ότι κάνουμε τη δημοσκόπηση γιατί θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο λίγο πιο αλληλεπιδραστικό μεταξύ σας, να παρουσιάσουμε ναυάγια που οι περισσότεροι τέλος πάντων από εσάς επιθυμούν κατά σειρά προτεραιότητας. Από μένα αυτά, Δημήτρη. Κάποιο τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε? Ναι, κάτι ήθελα να πω, αλλά μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, ίσως έρθει. Ήταν για μένα μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά να έχουμε τα κολλητάρια μας μαζί, να είναι ο Αντώνης ο Κρένης εδώ και ο Γιώργος Παπανδώρος. Δηλαδή άνθρωποι που τους εκτιμούμε και οι δύο πάρα πολύ. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι περισσότερο συναισθήματα παρά καλά λόγια για αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά. Να τονίσω ότι έχουμε βρεθεί κανένα δύο φορές έκτοτε κατά δυτικά, έτσι. Ναι. Μαζί. Και παραπάνω, εντάξει. Και παραπάνω. Ναι. Αντώνη, ένα τελευταίο σχόλιο από σένα. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθήσανε. Και τόσες ώρες. Είμαστε 2,5 ώρες σχεδόν. Αυτό ήταν που ήθελα να πω και το ξέχασα. Έλα. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι Δημήτρη, από την αρχή που ξεκινήσαμε αυτή την... είμαι και κάποιες ηλικίες, ρε φίλε, ξεχνά, να ήταν. Δεν είπα εγώ τίποτα τέτοιο. Εντάξει, βλέπω το βλέμμα σου όμως. ήθελα να πω ότι από την αρχή που πήραμε απόφαση για να ξεκινήσουμε αυτές τις παρουσιάσεις, είχαμε πει open end, όσο κρατήσουν. Εντάξει. Okay. Αυτό. Γιώργο Παπανδώρο. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω καταρχήν εσάς τους τρεις για όλο αυτό που κάναμε τότε, αλλά και για όλα όσα έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα. Είναι μια πραγματική σχέση αγάπης εμπιστοσύνης με όλους μας. Να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που μας παρακολουθήσανε. Ελπίζω να είχαμε την πλάκα μας. Ελπίζω να σας διασκεδάσαμε λίγο. Ελπίζω να σας διδάξαμε και λίγο. Και Νίκο, θεωρώ ότι όλο αυτό το οποίο κάνεις μαζί με τον Δημήτρη και εσύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ ωραίο και μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε μεγάλο και να πιάσουμε ένα μεγάλο κομμάτι των ναυαγίων που υπάρχουν στην Ελλάδα, όσα τουλάχιστον ξέρετε και γνωρίζετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Είναι σημαντικό. Προβάλλουμε μια πολύ ωραία κομμάτι ιστορίας στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι και το αντικείμενό μας. Ασχολούμαστε με τεχνικά τα δύσεις και τα λοιπά. Και μου δίνεις να κάνω το τελευταίο σχόλιο για απόψε, ότι εμείς θα συνεχίσουμε, Δημήτρη Γκαλών. Πιθανότατα τον Βαν μπορεί να τον έχουμε και μελλοντικά σε κάποια άλλη παρουσίαση. Τον έχουμε σίγουρα, γιατί στα πλάνα μας
στα πλάνα μας είναι το βουλγαρικό ατμόπλιο Balkan. Το Balkan είναι το μόνο ατμόπλιο, βουλγαρικό ατμόπλιο που έχει εντοπιστεί, αλλά μέσα από το Balkan αναδεικνύεται ο ρόλος των βουλγαρικών πλοίων στο Αιγαίο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, ναι, ναι. Το Balkan είναι ένα ατμόπλιο που βρίσκεται στα 100 μέτρα βάθος. Οι καταδύσεις που κάναμε με τον Γιώργο ήταν μέσο βάθος 92 με 95 μέτρα στον Balkan και τις κάναμε τις καταδύσεις αυτές με ανοιχτό κύκλωμα και έχει ενδιαφέρον να δει κανείς καταδύσεις που έγιναν με 20 φιάλες με μείγμα μυθού 1265 και με τέσσερα αέρια αποσυμπίεσης, με τρία αέρια αποσυμπίεσης και ένα stage αερίου βάθους. Υπάρχουν, okay. κάποιοι φίλοι που στο άκουσμα βουλγαρικών πλοίων στο Αιγαίο, ας πούμε, το περιμένουν εναγωνιωδώς. Δηλαδή θέλουν να ακούσουν για αυτό το πράγμα, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού το επόμενο Σάββατο, δημοσκόπηση μέσα στη βδομάδα. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μείνατε απόψε στην παρέα μας. Ραντεβού το άλλο Σάββατο στις 8. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Γεια σας. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.